Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μουσικάρες παίζω. Φοβερό. Με τον νου σου. Πρέπει να καθιερώσω ένα τραγούδι όμως. Καλά. Deep House. Εντελώς. Ο Τριέστο του Βαθύλου. Progressive House. Ωραία. Πω, χαμός. Ακούτε Λίπερο 104. Τριήμερο. Δεν συνάδει με το θέμα της εκπομπής τώρα που θα έχουμε όμως. Ευχαριστώ. Εντάξει, εκπαιδρομής. Ναι. Δεν το βγάλαμε ακόμα. Όξο! Να το. Τι είπα από τώρα! Έλα, γεια! Λίγο να ρίξουμε τους τόνους λίγο. Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της Εψερών. Πρέπει να στείλει τη γραμμή, ρε φίλε, για να μιλήσουμε δεν με τον άνθρωπο. Όχι. Θα μιλήσουμε σε λίγο λοιπόν με τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαίρου. Τον είπαμε να πάρουμε... Σερών. Τον κύριο Σάκη Χατζηπαντελή να μας μιλήσει λίγο για τον αείμνηστο πλέον Χρήστο Αρχοντίδη που έφυγε από τη ζωή σήμερα. Και βεβαίως έτσι λίγο για το, την κατάσταση που επικρατεί εκεί στις Σέρες, στις όμορφες Σέρες δίπλα μας είναι. Την ποδοσφαιρική κατάσταση. Την πήραμε την Ένωση, μην ανησυχείς. Την πήραμε. Ναι, ναι, μια χαρά είμαστε. Δικές μας οι Σέρες. Λοιπόν, και έτσι βεβαίως θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο και τους παλαιότερους να θυμηθούν τη Εστία Αρχοντίδης και τους νεότερους να μάθουν 2-3 πράγματα για μια από τις εμβληματικές φιγούρες του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως ήταν ο κότς Αρχοντίδης. Λοιπόν, σιγά. Έπεσε πάνω στην πόρτα. Χτύπησε στην πόρτα. Όχι, εντάξει. Αυτό ήταν ο Χάρη Κλίν, το θυμάσαι που έλεγε που πάει ο Χάρη Κλίν και ο Τραμπάκουλας και ενώ του κάνει μισή ώρα συνέντευξη του λέει τι ήταν αυτό που σας έκανε εντύπωση, τι σας χτύπησε πιο δυνατά. Η πόρτα. Έτσι κάπως έπεσε και ο Στέλιος. Νομίζω χτύπησε το τηλέφωνο. Στην πόρτα χτύπησε. Λοιπόν, στην πόρτα χτύπησε. Ναι. Κάνε σφίνα με Ηρακλή μπάσκετ. Τι έχει Ηρακλή μπάσκετ. Ηρακλή μπάσκετ θα έχουμε πιο μετά. Ηρακλή μπάσκετ τώρα έχει ουρά στο Ιβανόφιο, Χρυσανθή. Τι ουρά. Παίρνουν τηλέφωνα συνέχεια. Πρέπει να φύγω. Τι ουρά. Από πιστωτές. Μάλλον. Όχι, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου για τον αγώνα με τον Πανιόνιο. Η ομάδα έχει 3 ερηνίκες. Τι ενδιαφέρον του κόσμου θα έχει ρε Κώστα. 500 άτομα θα έχει. Τρίτο sold out θα έχω. Τρίτο, τριτολέ. Πότε είναι το τρόικα. Πότε είναι το μάτσα. Σάββατο. 4 Παρτέρα. Σάββατο θα έχει κόσμο 4 Παρτέρα, εντάξει. Αφού κέρδισα και το Ρέθμο, ρε φίλε. Και στη Λάρισα. Μπράβο. Και τον Άρη δύο φορέ. Μπράβο. Κάνα τη μία με σφαγάρα. Κάντε καμιά ένσταση για τα τουρνικέ. Σφαγάρα. Κάντε καμιά ένσταση. Πού είναι ο πρόεδρο, να του. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο τη Ελλάδα. Τον κύριο Στάκη Χατζηπαντελή. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε. Όλα καλά, εσεί. Καλά κι εμεί. Δυσάρεστη είδηση σήμερα για το ποδόσφαιρο και, και ειδικότερα για το σεραϊκό ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Είναι μια δύσκολη στιγμή για μας γενικώς τους Σεραίους. Αυτό που συνέβη είναι ένα δύσκολο πράγμα. Φτώχει είναι το σεραϊκό ποδόσφαιρο. Γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο θα έλεγα. Γιατί και από παλιότερους προπονητές Σεραίους που πέρασαν από τα χέρια τους σαν ποδοσφαιριστές όλοι τον αποκαλούσαν δάσκαλο. Αυτό σημαίνει ότι είχε τη γενική αποδοχή από όλους. Ναι. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πολύ μικρό για να μιλήσω για αυτόν τον άνθρωπο. Πέντε φορές προπονητής του Πανσεραϊκού, ομοσπονδιακός προπονητής. Πέντε φορές προπονητής του Πανσεραϊκού. Και είναι αυτό που είπατε, περάσαν πολλοί παίκτες από τα χέρια του. Αλλά και πλέον ήταν, άνθρωποι που είναι προπονητές. Μάλιστα και μάλιστα. Επί δικής του θητείας πήρε ο Πανσεραϊκός στην καλύτερη θέση, την ένατη θέση στην ΑΕΦ. Αλήθεια είναι και αυτό. Βγήκε από το ρεθνικό του Σεραϊκού το ελληνικό ποδόσφαιρο, βγήκε από τα σπλάχνα του Απόλλωνα Σερών, έπαιξε χρόνια ποδόσφαιρο εκεί και μετέπειτα διετέλεσε μεγάλος προπονητής. Θέλω μέσω τώρα των αδερφών σας να στείλω και τα συλληπιτήριά μου και στην οικογένειά του και σε όλους γενικώς τους ποδοσφαιροπαράγοντες και τους γενικώς ολοκληρωτικούς του ανθρώπους. Πάντως πρόεδρε, γενικότερα ήταν και προσφάτως ενεργός, δηλαδή ερχόταν στο γήπεδο, έβλεπε, δεν ήταν άνθρωπος που είχε απομακρυνθεί γενικότερα. Ναι, ναι, ήταν συνέχεια κοντά και εγώ είχα και κάποια προσωπική επαφή μαζί του τακτικά, ας πούμε, και ήταν ο άνθρωπος με μια χαρά. Εντάξει, τώρα ένα θλιβερό γεγονός. Η κατρακύλα του Πανσεραϊκού τον προβλημάτιζε, τον συναχωρούσε. Γιατί πάρα πολύ. Ο Πανσεραϊκός είναι στη Δέλτα Εθνική τώρα, Γάμα Εθνική και Football League 2 κτλ. Η ουσία είναι ότι είναι στη Δέλτα Εθνική ο Πανσεραϊκός πλέον. Άρα πολύ δεν μπορούσε να το δεχτεί με τίποτε αυτό. Ναι. Ήτανε πάντοτε άνθρωπος που ήθελε να βλέπει τον Πανσεραϊκό να είναι ψηλά.
Και παντού που καθόταν, να πούμε, που με λένε και τώρα που κατεβαίνω πολλές φορές στην Αθήνα και κάνω, όλοι μιλάνε και λένε ότι κάθε φορά που συναντήσαμε τον κύριο Αφοντίδη, όλοι μας μιλούσε για τον Πανσεραϊκό. Τα πράγματα πώς είναι, πρόεδρε, στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, συνέψερων γενικότερα, είναι δύσκολα, είναι εύκολα, δίνεται μάχη για να επιβιώσουν τα σωματεία, τι ακριβώς γίνεται? Μεγάλος αγώνας για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο γίνει και ειδικά για το σεραϊκό ποδόσφαιρο. Αν δεν μας δώσουν χρήματα, λιγοστεύουν οι ομάδες που κάποτε η Λάρισα μαζί με τις Σέρες είχαν εκατοντάδες ομάδες στα τοπικά. Ακριβώς. Αν δεν δοθούν χρήματα από την πολιτεία, έστω ένα ψηλό ποσό, κάτι να βοηθούν αυτοί οι παράγοντες, είναι δύσκολο. Τι άνθρωποι είναι ήρωες αυτό που προσφέρουν και τρέχουν και κάνουν. Τοντά βάζουν χρήματα από την τσέπη τους. Ναι. Για να συντηρήσουν τις ομάδες, τα στερούν από τις οικογένειές τους, από τα παιδιά τους, γιατί έχουν την αρρώστια του ποδοσφαίρου. Αγαπάνε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και τρέχουν οι άνθρωποι. Στον Πανσεραϊκό τα πράγματα θα βελτιωθούν ή η ομάδα περνάει δύσκολα κι αυτή? Υπάρχει προοπτική να επιστρέψει κάποια στιγμή, αν όχι στη Super League, στη Super League 2? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Εν γέννη τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Να πούμε την αλήθεια και να τα λέμε έξω από τα δόντια. Πιστεύω ότι ο Πανσεραϊκός με αυτά τα παιδιά που ανέλαβαν ξεκίνησε μια καλή πορεία. Ξεκίνησαν, θέλω να πιστεύω, σε σωστές βάσεις. Πέραν πίσω τις ακαδημίες τις οποίες ήταν χαμένες. Κάνουν έναν αγώνα πολύ μεγάλο. Και από ό,τι ακούω και δείχνει, το πρόγραμμά τους φέτος είναι να ανεβούν κατηγορία. Άρα αυτό είναι ευχάριστο. Αλλά θέλουν συμπαράσταση από όλους τους Σεραίους γενικώς. Ωραία. Θα τα πούμε άλλη φορά, πρόεδρε, για των ενώσεων έτσι πιο λεπτομερώς. Όποτε θέλετε και των εκλογών κάποια στιγμή. Πλησιάζουν και οι εκλογές στην Ομοσπονδία. Ακριβώς. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο της Εψερών. Το θέμα είναι με τι σύστημα. Με τι σύστημα θα γίνουν οι εκλογές. 4-4-2. Καλά. Ο Μπακ θα γίνεται χαφ και τα λοιπά. Αυτό παίζει ο Ένινγκ. Το επιθετικό. Ναι. Το επιθετικό. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα. Ο Ένινγκ, το επιθετικό. Για συστήματα τώρα. Για συστήματα τώρα. Ρώτα τώρα για συστήματα. Θα συστήσουμε τον κύριο Μάκη Κατσαβάκη. Και αυτό σε ρέω στην καταγωγή. Τον ξέρει καλά τον ίσια καλά τον Χρυσοκοντίδη. Και θα μας πει και για άλλα θέματα. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε? Είμαι Κομωτινής, είμαι σε ένα δικαστήριο για το ΤΕΒΕ που έχω. Είμαι εδώ να δώσω παρόν. Καλή δύναμη. Δικαστήριο και ΤΕΒΕ, δύσκολα τα πράγματα. Καλή δύναμη, coach. Δυσάρεστη είδηση η σημερινή για το ποδόσφαιρο, ναι. και για το σεραϊκό ποδόσφαιρο. Ναι. Ένα παραπάνω, αλλά γενικότερα ήταν ένα άνθρωπος, νομίζω, κοινά αποδεκτός από τους Έλληνες φιλάθλους τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν ο δάσκαλός μου. Ο Χρήστος ήταν πολύ μεγάλος προπονητής. Πρωτοπόρος, θα έλεγα, για τα χρόνια που ξεκίνησε η καριέρα του. Ήταν ο άνθρωπος που από στόπερ με γύρισε, από φόρ με γύρισε στόπερ και μου είπε από εδώ θα κάνεις την καριέρα σου. Ναι. Και βέβαια στα πρώτα μου προπονητικά βήματα, επίσης ήταν δίπλα μου. Ήμουν συνεργάτης του τότε σαν βοηθός του στο Πανσεραϊκό. Και τι να πω, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Πεισματάρης, με πάρα πολύ πάθος για τη δουλειά του. Κάποια στιγμή βέβαια όλοι φεύγουμε, αλλά έχει αφήσει νομίζω ανεξίτηλητη σφραγίδα του και στο σεραϊκό ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα και σε πολλές ομάδες. Βέβαια, κυρίως βλέπαμε το βιογραφικό του πριν, είχε μια αγάπη στο Πανσεραϊκό και στον Απόλλωνα Σμύρνης. Τελευταία χρόνια της καριέρας. Ναι, ναι, διατέλεσε και ομοσπονδιακός προπονητής. Ομοσπονδιακός, βέβαια. Δόξα Δράμα, Κυρακλή και ΠΑΟ. Δόξα Δράμα, είχε ως κάθε ομάδα που πήγαινε, άφηνε τη σφραγή του. Πάρα πολύ δουλευταράς, επέμενε στις λεπτομέρειες. Γενικά ήμασταν τυχεροί όσοι δουλέψαμε κοντά του. Είτε σαν παίκτες, είτε σαν προπονητές. Μάλιστα. Θυμάστε κάτι... Είναι δικό του τρόπο, σκληρός βέβαια, αλλά πάντα δίκαιος, γιατί τα παιδιά που πίστευε ήθελε να τα βοηθήσει. Θυμάστε κάποιο ιδιαίτερο έτσι περιστατικό, είτε ως προπονητής... Να τον αντιμετωπίσετε δηλαδή ως αντίπαλο ή τον αντιμετωπίσετε καταρχήν ως αντίπαλο? Βεβαίως, παίξαμε και σαν αντίπαλοι. Ήταν πάντα το παιχνίδι το μελετούσε. Σεβασμός προς τον αντίπαλο.
Δηλαδή έδωνε αυτό που λέμε μασημένη τροφή στους παίχτες της ομάδας του. Σχεδίαζε το παιχνίδι και βέβαια η επανάστασή του είχε ξεκινήσει από τον Αλμοπό Αριδέας που είχε κάνει μια καταπληκτική δουλειά τότε. Mm-hmm. Ήταν τα πρώτα του ενθαρρυντικά βήματα που δείχναν ότι προμηνύανε μια μεγάλη καριέρα σαν προπονητής. Επίσης τις επιθετικές κινήσεις που ήθελε να βγαίνουν κατά γράμμα από τους παίχτες, προβληματίζοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την αντίπαλη άμυνα. Θυμάμαι τον έχεις διαδεχτεί κιόλας coach μετά από ένα πανσεραϊκός Απόλλων Καλαμαριάς, το θυμάμαι καλά, γιατί ήμασταν μαζί στην περιγραφή στον Α. Όντως ήταν ο Αρχοντίδης τότε που πήγες μετά στον Πανσεραϊκό. Ναι. Ήταν, αυτός δεν ήταν. Ναι. Γιατί έχει γίνει σκηνικό, να το πω και στον κόσμο. Είμαστε στον Α, μεταδίδουμε Πανσεραϊκός Καλαμαριά και είναι ο coach σχολιαστής. Τον έχω σχόλιο δίπλα μου. Ναι. Και φεύγει ο Αρχοντίδης μετά το μάθημα και πάει ο Κατσαβάκης. Και λέγανε μετά πήγε επίτηδες. Ήταν επίτηδες στο σχόλιο. Τα γνωστά που λέγονται. Coach, μια και μιλάμε. Απίστευτα, πώς θα φέρνει η ζωή όμως. Απίστευτα πράγματα, όντως. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει. Βεβαίως. Καλό παράδεισο να έχει. Και συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Που έχω δεσμούς πάρα πολύ στενούς με την οικογένειά του. Μια και μιλάμε για Πανσεραϊκό, πριν πάμε στα υπόλοιπα, κύριε Κατσαβάκη, ο ιός είναι πρώτος στο Πανσεραϊκό. Είναι στα διοικητικά. Δύσκολη προσπάθεια του Νίκου. Δέλτα Εθνική, δύσκολη είναι η καιρή. Ναι, είναι δύσκολη καιρή γενικά για το ποδόσφαιρό μας. Πρέπει να χτιστεί ξανά από την αρχή, όπως ήταν πριν 50-60 χρόνια, με αγκάλιασμα από την κοινωνία, από τους φορείς, από τους υγιείς πλέον σκεπτόμενους πάνω στο ποδόσφαιρο. Γιατί το έχει ανάγκη πλέον από αναπνοές καλές, από ανθρώπους που εκπέμπουν υγεία, κοινωνική υγεία πρώτα. Για να μπορέσουν ομάδες να σταθούν. Έχει υπομονή και καιρό στο μάχη ο Νίκος, γιατί ο δρόμος είναι ανηφορικός πολύ. Πιστεύω ναι, έχει γαλοχηθεί, είναι σκληρός. Πιστεύω ότι θα κάνει την προσπάθειά του σε μεγάλο βαθμό όσο αγγίζουν τα ωραία του. Ωραία. Τα πράγματα στο ποδόσφαιρο πώς τα βλέπετε, παρακολουθείτε καθόλου Super League, βλέπετε καθόλου τον Άρη? Λαμπρά. Τα πάντα και δοθείς ευκαιρία να σας πω ότι μαζί με τον Ιορδάνη ξεκινάμε το Κεσχερίδη, ξεκινάμε μια εκπομπή αθλητική που θα αγκαλιάζει περίπου όλες τις ερασιτεχνικές ακαδημίες του Εγνατία Τηλεόραση. Α, ωραία. Καλή επιτυχία. Τον Κεστελίδη, τον Ιορδάνη, το φίλο μας. Ναι, ναι, ναι. Καλό παιδί. Πρώτα Θεός, ξεκινάμε από την τώρα 28η, γράφουμε την εκπομπή. Στοχεύω και εγώ από την πλευρά μου, από αυτό το πόστο σαν σχολιαστής, να προσφέρω ό,τι μπορώ, κυρίως στα παιδιά. Στόχος θα είναι τα ερασιτεχνικά σωματεία, τα οποία και αυτά θέλουν τη βοήθειά σας και τη βοήθειά μας, εννοείται, για να μπορέσουν σιγά σιγά να δυναμώσουν, κυρίως από σκέψεις και από οργάνωση, και βέβαια να αποφύγουν τα μονοπάτια τα περίεργα. Πάντως, προφανώς και δεν θα περιμένατε να σχολιάζετε σε αυτή την εκπομπή τον Ηρακλή και εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Πήγα, τον είδα το μάτς, ναι, στην Ευκαρπία. Εντάξει, είναι περίεργα τα συναισθήματα. Βλέπεις ένα τεράστιο σωματείο που εγώ είχα την ευλογία, θα έλεγα, να περάσω από εκεί, να βασανίζεται, να ταλαιπωρείται σε αυτά τα επίπεδα. Είναι πολύ λυπηρό. Ας αναλογιστούν όλες τις ευθύνες που ήρθε η ομάδα σε αυτό το χάλι. Για τη μάχη της κορυφής, coach, πώς τη βλέπετε? Θα είναι υπόθεση των δύο, βλέπετε κάποιον τρίτο, κάποιον τέταρτο? Όπως πάει το πράγμα, η ΑΕΚ θα απομακρύνεται, ο Ολυμπιακός είναι αρκετά ενισχυμένος, θωρακισμένος πάλι με τη γνωστή θωράκιση. Ο ΠΑΟΚ θα επανέλθει στις καλές του εμφανίσεις, ήδη αρχίζει το κάνει. Έχει και αυτό στην ανάλογη θωράκιση και νομίζω ότι θα είναι μια μονομαχία με τους δύο. Τον Άρη πώς τον βλέπετε? Ο Άρης, πολύ καλό το διπλό, είδα την ομάδα, αρχίζει πλέον, πρέπει να κατασταλάξει έναν προπονητή, παιδιά, κακά, ναι, τα πράγματα, κακά τα ψέματα τώρα. Έχει πολλές δυνατότητες ομάδα, το είχα πει και πέρσι που ήταν και με τον Μπαντιλίδη, τον Σάβα. Ας κατασταλάξουν σε έναν άνθρωπο να μπορέσει να δουλέψει. Πήρε τώρα τον Γερμανό αυτόν, τον Ένινγκ.
να τον πάει, να τον κρατήσει τον άνθρωπο, να τον θωρακίσει, να τον δώσει όλα τα χέρια για να μπορέσει να ξεδιπλώσει τις αρετές του. Και ο Χαριστέας, έχει δυναμική. Και ο Χαριστέας εκεί από την περιοχή είναι, από το Στριμονικό, ναι. Σερών. Ναι, 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 βέβαια. Έχει αναλάβει. Ο Άγγελος, ναι, θα βοηθήσει πάρα πολύ, όπως καλείται ο Άρης να ανοίξει την αγκαλιά του σε όλα τα παιδιά που έχουν περάσει από εκεί και να τους δώσει τη δυνατότητα να βοηθήσουν κι αυτοί. Από την πλευρά τους, με το ελάχιστο ποσοστό μπορεί ο καθένας. Έτσι. Ωραία, coach. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή να είσαι καλά και καλή δύναμη στο δικαστήριο. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Μάκη Κατσαβάκη. Έναν ποδοσφαιράνθρωπο. Πραγματικά αυτό το σκηνικό, φίλε, μεταδίδουμε στον Alpha Digital κτλ. Έχω σχόλιο Μάκη Κατσαβάκη. Κάνει 0-2. Περίμενε. Φίλε, έφερε έναν που ήταν προπονητής στον Πανσεραϊκό και στον Απόλλωνα. Για σχόλιο. Τι πιο καλύτερο από τον Μάκη Κατσαβάκη. Πανσεραϊκό, Σεραίος και Απόλλωνα. Ήταν προπονητής. Ναι. Κερδίζει 0-2 ο Απόλλωνας. Πρόσεξε, λέω, κερδίζει 0-2. Πάμε στη συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Χρήστος ρίχνει μπινελίκια. Θέλατε να με φάτε και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Και περνάνε 5 ώρες και ανακοινώνει το Κατσαβάκι. Δηλαδή, και μετά λέγανε ότι το ξέραμε και γι' αυτό πήγε να κάνει το σχόλιο και τέτοια. Το χωρίς αυτό στο βαθύλακο το ψάχνουν για ποταρικά. Κάθε χρονιά είναι φίλε, από τότε, από τότε που πήγα στο βαθύλακο κλείσαν όλες τις ταβέρνες. Δεν ξέρω γιατί. Γουρλής. Με ξεγέλασαν. Μπράβο, με ξεγέλασε η Κατερίνα. Καλά κάτι μπιφτέκια και κάτι τέτοια που έβαζε στο άδεδρο τώρα είναι. Αρχοντικό καλύτερο φίλο χαιρετίσματα εκεί, θα σε πάω εκεί πέρα τώρα. Στο χωριό μου, ρε. Που δουλεύει. Στο χωριό μου. Περίμενε. Δουλεύει και ένα τέτοιο εκεί. Φίλο μου. Όχι. Ξαδερφό μου. Ανιψιό σου κάτι. Αριανάκι φυσικά. Όχι, Αριανή. Ο Αγγελάρα. Νομίζω. Όχι. Επίθετο. Πουλάκι ο γιο, ναι. Πρόσω είμαστε από πέτα. Πρόσε. Όλοι Αριανή φυσικά. Άδεντρο βραχιά. Όλοι Αριανή φυσικά. Όλοι Αριανή είναι όλοι. Όλοι. Το ξέρουμε. Παντού είναι όλοι Άρη. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν και από τον Μάκη Κατσαβάκη. Ο γιος του ανέλαβε τέτοιο, σταμάτησε το ποδόσφαιρο και ανέλαβε πρόεδρος. Είναι πρόεδρος του Πανσεραϊκού. Κάτι παίζει, ο Πανσεραϊκός κύπελο παίζει τώρα με μια. Παίζει με το Βόλο. Θέλουμε να περάσουμε στους 16. Ποιοι, ο Βόλος. Ο Πανσεραϊκός. Με ποιο θα είσαι. Με τον Πανσεραϊκό, ρε. Α, εντάξει. Με ποιο θα είμαστε. Με τον Βόλο θα είμαστε. Ποια σχέση μας με τον Βόλο και τον Ιμπαίο. Το πατρικό μου είναι απέναντι από το δημοτικό γήπεδο Σερών. Ναι. Ναι, βέβαια. Ωραία. Επικές στιγμές. Επικές στιγμές. Έχουμε πλέον και Γιώργο Γεωργιάδη. Οχο. Έφυγε από το Αζερμπαϊτζάν που έπαιξε. Είναι στον Πασαραϊκό τώρα. Εντάξει, είχαμε κάποια ατυχία στην καριέρα μας. Δεν το λέω. Ατυχία τι εννοείς. Γενικότερα. Ένα. Και ο Κώστας πάει εκεί, να ξέρεις. Πού? Στο. Πάει, είναι τέτοιος. Είναι μπιλάκιας. Δεν ξέρουμε. Το κόψε. Κάποιες φημολογίες υπήρξαν στο παρελθόν, αλλά δεν τις υιοθετούμε. Δεν τις υιοθετούμε αυτές. Δεν είμαστε σίγουροι όπως είμαστε. Δεν είμαστε σίγουροι. Άμα, Σέρχιο. Τι? Ρίτζενση μόνο πηγαίνουμε, στην ασφάλεια του Ρίτζενση. Λοιπόν, κοινωνικά το κάπνισμα, φίλε. Τι? Άλλο πάλι και αυτό. Μεγάλο πρόβλημα, φίλε. Τεράστιο. Μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα θέμα αυτό. Τεράστιο. Τώρα θα πηγαίνω πιο συχνά. Γιατί ήταν πρόβλημα για μένα το κάπνισμα. Τώρα σταμάτησα να πηγαίνω. Τι? Θα σε πάω εγώ. Σταμάτησα να θα σε πάω εγώ. Τέλος. Στο Βεργίνα να δεις τον Πλούταρχο. Εφαρμόζεται, Κώστα, το μέτρο. Ναι, πλέον εφαρμόζεται στο καζίνο. Τώρα θα με βγάλει κάρτα, δηλαδή. Γιατί το μέτρο εφαρμόζεται από τη Δευτέρα. Είσαι προχθές. Ναι. Εχθές δηλαδή. Όχι, ψέματα. Από το πότε πήγα. Μούμπλε. Το Σάββατο νομίζω. Χθες είχα μια κουβέντα και εφαρμόζεται. Όχι, θα κάνουν ειδικό χώρο. Δεν γίνεται να μην κάνουν χώρο. Θα κάνουν χώρο ειδικό γιατί. Εντάξει. Είναι που είναι κακό αρρώστια. Το κάμισμα, κακό. Αρρώστια. Εντάξει, κακό, το ένα αρρώστια και το άλλο. Ίσα για το καλό σου το κάνει. Ποιο? Για να παίζετε με ηρεμία χωρίς την κάπνα. Δεν μπορείς, φίλε, τώρα. Τζόγος και χωρίς τσιγάρο. Είπαμε όλες οι αρρώστιες μαζί. Ναι. Λοιπόν. Άλλα ωραία κοινωνικά μηνύματα από την εκπομπή. Μέχρι και τις δύο. Γι' αυτό εγώ πάω στο Βεργίνα, φίλε, που δεν καπνίζω έτσι κι αλλιώς. Βλέπω τις παραστάσεις μου. Μια χαρά, θέατρο Βεργίνα. Μια χαρά είμαι. Στο Τζόκερ. Στο Τζόκερ. Μπαίνω λίγο μέσα μετά. Λίγο όμως. Μισή ωρίτσα. Στο πόκερ. Στο τζόκερ. Ήρθατε στο τζόκερ. Ταινία. Ταινία. Παίρνω μισή ωρίτσα. Ναι. Ξαναβγαίνω. Ωραία. Το είδες στο τζόκερ. Όχι. Εντάξει, είναι καλή. Πάρε τις μικρές. Τι λένε, ότι κάνει ότι ο καλός γίνεται κακός. Ναι, εντάξει, ότι είναι ψυχασθενής, ψυχάκιας. Ναι. Σκοτώνει κόσμο. Α, ωραία. Κάποια στιγμή, ναι. Ωραία. Ναι. Και παρόλα αυτά δεν έπρεπε δηλαδή να βγάλουμε τους ανήλικους έξω. Εμείς της κυβερνήσεως.
Έπρεπε να του αφήσουμε μέσα, θα βλέπουνε. Μην τα ανοίξουμε αυτό το θέμα. Μην ανοίξουμε αυτό το θέμα. Βλέπει τι λέγονται στι εκπομπέ. Όρια λέγονται. Δεν βλέπω ούτε μεσημεριάτικε, ούτε νυχτερινέ. Δεν βλέπω καμία από αυτέ τι εκπομπέ. Να επεκταθούμε τώρα, εντάξει, να μην το σοβαρέψουμε. Ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται. Το θέμα είναι η ταινία είναι αξιολογημένη ως κάτω το 18, απαγορεύεται. Κάτω το 16, κάτω το 18. Το 18. Τέλος πάντων, 18. Εάν είναι κάτω το 18, δεν έπρεπε να βάλει ο κινηματογράφος μέσα 18 χρόνια. Πρόστιμο. Δεν έπρεπε να απαγορεύεται. Γιατί του δίνει εισιτήριο. Φυσικά. Αφού είναι απαγορεύεται. Εντάξει, μετά πάμε στο πνεύμα του νόμου που λέει ότι θα το κατεβάσουν από το ίντερνετ, ότι στην τηλεόραση όλες οι ταινίες που δείχνουν και όλα αυτά που δείχνουν κανένα. Ωραία, άρα να βάλουμε και Νταστσό 12 ώρα το μεσημέρι. Αφού θα τις κατεβάσουν από το ίντερνετ. Για άνοιξε τώρα να δούμε τη φίλη σου. Τώρα ανεβάζω. Περίμενε. Όντως, γιατί έχουμε κλείσει τη τηλεόραση. Ναι. Τι έγκλημα είναι αυτό κατά τη ζωή. Η πεθερά μου πήγε με το γαμπρό μου και τα λοιπά και τα παιδιά γυρνάνε από το σχολείο. Κοινωνικά και μηνύματα. Αυτά, ναι. Κοινωνικά μηνύματα. Ο οποίος την κεράτωσε με την ύφη μου που τάχει με την ξαδέλφη μου. Και οι άλλοι στο αυτό. Ναι. Διλήμματα είναι παιδιά αυτά. Μέσα από τη ζωή βγαλμένα. Ναι, ναι. Με τις δύο κοπέλες οι οποίες έλεγε ο προκάτοχος στην Τρόικα ότι θα κάνει πρόταση να πάρει στο Σιρινάκι. Δεν ξέρω γιατί. Και στο Next of Model χτύπησε ναι. το εδίο μου, είπε η άλλη χθες. Χτύπησε το εδίο μου. Το χτύπησε. Τι να λέει, χτύπησε το πόδι. Το κάνω μάνα περάσει. Γαλατά, μας πήρε και ο Τζόκερ. Δεν υιοθετεί εκπομπή τέτοιες εκφράσεις. Λοιπόν, πάμε στη διάρκεια γιατί έχει εκτραχηθεί η κατάσταση με τον Κούση. Και θα βγει η Μέρκελ μέσα το τηλέφωνο. Η Μέρκελ έτοιμη είναι. Break. Επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, Τρόικα. Δεύτερη ώρα. Μαζί μας, Repair Store, αν έχει χαλάσει η μπαταρία του κινητού σου, αν έχει σπάσει η οθόνη σου, αν έχει πρόβλημα φόρτισης, όπως έχει ο Κώστας δηλαδή με το iPhone του. Αν θέλεις θήκη, το περίφημο Tempered Glass για το πολύτιμο tablet σου, τότε Repair Store. Επισκευές και αξεσουάρ κινητών, tablet και laptop, τρία καταστήματα. Βενιζέλου 11 στο κέντρο, Βασίλης Ζόλγας 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη, repairstore.gr. Έχει ποδόσφαιρο. Έχει. Έχει ταινία, έχει πάρτι, έχει μια επίσκεψη. Champions League. Είσαι μόνος και πεινά. Champions League βέβαια σήμερα. Χωρίς το ράκιση. Ναι. Παίρνει ένα τηλεφωνάκι στο 2310-62-85-86. Ναι. Πίτσα Mr. Gold. Έτσι. Και όχι μόνο πίτσες. Μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο. Κάθε μέρα αλλάζει το μενού. Έτσι. Ρωτάτε τι έχει ημέρας. Μπορεί η σύζυγος να θέλει κάτι πιο για τη σιλουέτα της. Βέβαια. Και εμείς ενίοτε προσέχουμε, είμαστε στη γράμμωση. Όντως. Λοιπόν, φοβερές τιμές, δύο κανονικές πίτσες, μόνο 7,5 ευρώ. Ξαναλέω, delivery 2-3-10-62-85-86 από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 1 τα ξημερώματα, μεσολογίου 2 σικές. Και θα πάμε τώρα. Να πούμε ότι μαζί μας είναι και ο το καλοκαιράς και τώρα που θα πάτε τριήμερο να περάσετε για ένα υπεύθυνο έλεγχο, να ταξιδέψετε με ασφάλεια όπου και αν πάτε, στο χωριό σας, καμιά βολτίτσα, κανένα τριήμεράκι στο Βόλο που θα πάτε οι φίλοι του ΠΑΟΚ να δείτε το μάτς και να μείνετε. Βολεύει φίλε το Σάββατο, κανονισμένο ήταν αυτό. Κανονισμένο ήταν αυτό. Ο το καλοκαιράς, σέρβις πανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Εσπερίδων 19 στην Παλαιά Συμμαχική Όριο Κάστρου και 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Otokalogeras.gr. Θα καλησπερίσουμε τώρα τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ιδιοκτήτη της αναδομού, τον κύριο Νίκο Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα. Από το Λίμπερο. Γι' αυτό είναι τρυπάνια, κάποιο τρυπάει. Βγήκε η αναδομό και ακούω τρυπάνια να τρυπάνε τους τοίχους. Τι γίνεται. Ναι, αλλά κάνουν πολύ καλή δουλειά. Κάνουν πολύ καλή δουλειά και το λέω εκ πείρας, Χρύσανθε. Και εσύ. Τι γίνεται, μόνο εμένα δεν έχει φτιάξει ένα δωμό το ωραίο. Τον Γκόλκα τον έχει φτιάξει, τον Γκούς τον έχει φτιάξει. Πρέπει να ξεκινάει από κάπα το επιθετό μου. Κοιτάξτε, μετά την εμπειρία με τον Γκόλκα όλα είναι δυνατά. Σωστό. Σωστό. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Άμα όχι, να σα πω κάτι, άμα κάνετε καλή δουλειά, θα πρέπει να σημειώνετε και να τονίζετε. Αν δεν κάνατε καλή δουλειά, απλά θα παίζαμε το σποτ και δεν θα λέγαμε τίποτα. Να ξέρετε. Ξεκινάμε λίγο. Έχει παιχνίδι σήμερα η ομάδα. Ναι. Με τη Φάλκο στο Πατέλη, δεν ξέρω ποια ομάδα. Ουγγαρία, ναι. Στην Ουγγαρία θεωρητικά είναι η πιο αδύναμη, αλλά όλα είναι στα χαρτιά αυτά, έτσι, για το Champions League. Ναι, δεν θα έλεγα πιο αδύναμη, θα έλεγα ένα μάτς βατό, από τα πιο βατά στον όμιλο. Ναι. Είναι λίγο ζητούμενο, κύριε Κουζανίδη, αν η ομάδα αντέξει σε δύο ταμπλό, αλλά νομίζω ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να παίξει και αν μπορέσει και να διακριθεί και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν σας προβληματίζει τα δύο μας εβδομάδα. Είμαι από τους πρώτους που θα έβαζα πάνω στο τραπέζι το αν μπορεί μια ομάδα στην κατάσταση που είναι ο ΠΑΟΚ φέτος να συμμετάσχει σε δύο πρωταθλήματα. Προφανώς εννοώ αν είμαστε σε θέση να παίζουμε στην Ευρώπη. Απλά όταν τα βάζεις αυτά τα δύο στη ζυγαριά,
είναι πολλά που προσθέτει. Και κυρίως είναι υπεραξία που παίρνουν κάποιοι παίκτες, κυρίως οι ξένοι, για να παίξουν εδώ. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τα συμβόλαια με το budget που έχουμε εμείς, αν δεν παίζαμε στην Ευρώπη. Είναι ένα κίνητρο, ναι. Ένα δέλεαρ είναι για κάθε παίκτη. Παίζω BCL, ναι, βέβαια. Παίζω BCL. Θα σας λέω εκ των έσω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο να βρούμε τα συμβόλαια που βρήκαμε φέτος. Οπότε ήταν μονόδρομος για εμάς η συμμετοχή εκεί πέρα. Πράγματι. Και βέβαια το BCL είναι ένας θεσμός καινούριος, ο οποίος όμως είναι καλά οργανωμένος, δίνει πράγματα στις ομάδες και νομίζω και για το πρεστίζ της ομάδας είναι καλό που συμμετέχει. Έτσι, και νομίζω ότι κάθε χρόνο είναι και καλύτερα. Είναι και καλύτερο. Πέρα από το brand value που προσθέτει σε μια ομάδα, που πάω, δεν ξέρω πόσο ανάγκη το έχει, γιατί το BCL όντως είναι ένας καινούριος θεσμός, προσθέτει brand value σε μια ομάδα αντίστοιχη με αυτό που παίζουμε, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ένα μεγάλο brand value. Ίσως ο ΠΑΟΚ προσθέτει στο BCL. Αλλά και αυτό είναι σωστό. Το μεγαλύτερο κίνητρο είναι για τους παίκτες και τα συμβόλαια. Όταν μια ομάδα δεν έχει το budget που απαιτεί η ιστορία της, προσπαθεί να βρει άλλους τρόπους για να εξασφαλίσει τα συμβόλαια που πρέπει. Είστε χρόνια δίπλα στην ομάδα, από φέτος είστε και μέσα. Καλή δύναμη. Ναι. Αναδόμησης έγινε και στη διοίκηση. Προσπαθούμε, όχι, δεν είναι άτομη και προσπάθεια που δεν είναι. Η μέχρι τώρα παρουσία και η συγκομιδή νικών που είναι μία βασικά της ομάδας, πώς τη βλέπετε? Νομίζω ότι το ρόστερ είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Απλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ξεκίνησε πολύ αργά την προετοιμασία. Είναι μια ομάδα που ουσιαστικά παίζει χωρίς προετοιμασία. Ναι. Δηλαδή όσοι ασχολούνται έτσι, όχι εκ των έσω, όσοι είναι κοντά σε μια επαγγελματική ομάδα, όσοι παρακολουθούν μια επαγγελματική ομάδα, καταλαβαίνουν ότι όλη η σεζόν βγαίνει από την προετοιμασία. Ναι. Η καθημερινότητα μετά τη αγωνιστική περίοδος είναι στην ουσία η συντήρηση. Φανταστείτε τώρα, αυτή η ομάδα δεν έχει κάνει καθόλου. Πολλές ομάδες πάντως φέτος. Πολλές ομάδες φέτος πήγαν έτσι. Δηλαδή, μπήκαν αργά. Στην πόλη είναι προνομιούχος ο Ηρακλής που ξεκίνησε κανένα 20ήμερο πιο πριν. και φαίνεται αυτό, βλέπω ναι. Πώς φαίνεται στο. Όντως. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ φέτος. Δηλαδή, και παίξαν και μαζί πρώτη αγωνιστική και είχαν ξεκινήσει 10-15 μέρες πριν. Και λιγότερο. Ναι. Ο συμπολίτης, αυτούς που παίξαμε, εν πάση περιπτώσει, έχει ένα ρόστερ πολύ πιο δυνατό από εμάς. Δεν θα μιλήσω για μπάτε, γιατί τα μπάτε δεν κάνουν τις ομάδες. Αλλιώς θα λέγαμε ποια ομάδα και υψηλότερο μπάτε, ναι, να πάρει το πρωτάθλημα και να πάμε του χρόνου. Αλλά έχει μια πιο ολοκληρωμένη ομάδα, πιο δυνατή, μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο. Έχει μονάδες και ωραία μεγάλα ονόματα. Ναι. Και βλέπετε πως τα αποτελέσματα είναι αντίστοιχα με τα δικά μας. Γιατί δεν έχει ξεκινήσει. Είχε και μια ατυχία με τον Μποχορίδη σημαντική. Εντάξει. Okay, κάθε ομάδα έχει και τα θέματα της. Πάντως στον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα αυτός που έχει κάνει κλικ και στους ουδέτερους, ας πούμε, είναι ο Σμιθ. Ο Σμιθ. Ναι. Εντάξει, είναι ένα παιδί που τον παρακολουθούσε χρόνια η ομάδα. Απλά φέτος έτσι ωρίμασαν οι καταστάσεις. Το ίδιο ήταν. Δεν είχε αντιπρόταση πολύ καλύτερη από τη δικιά μας και έτσι ήρθε σε εμάς. Πάντως είναι ένας παίκτης που ήταν στα ραντάρ της ομάδας εδώ και δύο χρόνια. Νομίζω ότι στηρίζεται αρκετά και σε παιδιά όπως ο Μαργαρίτης, ο οποίος είναι κάτι παραπάνω από ένας παίκτης στη ρακέτα ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι δίνει πάρα πολλά και μέσα στα αποδυτήρια, έτσι. Ναι, εντάξει, ο αρχηγός είναι η ψυχή της ομάδας, συμπλήρωσε και τα 200 παιχνίδια, μπαίνει πλέον στο πάνθεον του ΠΑΟΚ, έτσι. Σίγουρα. Το θέμα είναι πώς θα τελειώσετε ομαλά τη χρονιά οικονομικά, γιατί αυτό νομίζω είναι το ζήτημα του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο φέτος. Κοιτάξτε, φέτος αυτό που γίνεται, εμείς έχουμε ένα ρόλο πολύ άκαρο, τελείως τεχνοκρατικό. Είμαστε έτσι, το παρομοιάζω πολλές φορές, όπως η Τρόικα για την Ελλάδα. Δηλαδή μπήκαμε για να κάνουμε περικοπές και να αυξήσουμε τα έσοδα. Γι' αυτό βγήκατε στην Τρόικα για την εκπομπή. Οπότε, εντάξει, γίνεται αγώνας. Να το πω έτσι λίγο πιο ξεκάθαρα για να το ξέρουν και οι ακροατές σας. Είναι θέμα 2 ετών για να μπορέσουμε να φτάσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο το να μην χρειάζεται εξωτερική βοήθεια. Ο πρώτος χρόνος είναι ο πιο δύσκολος, γιατί φέτος είναι πολύ περιορισμένα τα έσοδα αφού υπάρχουν πάρα πολλές εκπορήσεις από την προηγούμενη διοίκηση και δικαίως δηλαδή για να μπορέσει η ομάδα να παίζει φέτος. Δεν ρίχνω δηλαδή βάρος. Ναι. Του χρόνου που δεν θα υπάρχουν αυτές οι εκπορήσεις θα έχουμε μικρότερη ανάγκη. Και στο τέλος της δεύτερης χρονιάς, έτσι όπως μας βγαίνουν και εμάς τα πλάνα μας,
η ομάδα θα ισορροπήσει. Θα είναι πλέον ένα καλό προϊόν για έναν επενδυτή, γιατί εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την ομάδα να βρει ιδιοκτήτη για κανέναν άλλο λόγο. Mm-hmm. Απλά για να βρει ιδιοκτήτη πρέπει να γίνουν πρώτα αυτά τα προαπαιτούμενα. Φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Πάμε μήνα-μήνα. Δηλαδή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Βέβαιο. Με το 99 έχει τελειώσει ο ΠΑΟΚ ή έχει ακόμα? Οι δόσεις έχουν τελειώσει. Υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις βέβαια που βγήκαν στην πορεία. Δηλαδή το ότι οι δηλώσεις προηγούμενης διοίκησης ότι οι εκκρεμότητες τελείωσαν ίσχυε πριν από 2-3 χρόνια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στο ενδιάμεσο δημιουργήθηκαν και άλλες. Δεν προκύπτουν, ναι. Και Ξανίδη, 1926 εισιτήρια διαρκείας. Το φτιάξατε τώρα αυτό, εντάξει. Όχι, όχι. Ήταν 1914 και το αλλάξατε. Μήπως ήταν 1908. Αν ήταν λιγότερα θα αγόραζα εγώ τα υπόλοιπα. Δηλαδή, συγγνώμη, αν είναι... Παίρνω ένα τώρα να το χαλάσω. Τελείωσε η... Τελείωσε. Δεν γίνεται. Οπότε, ένα νούμερο κοντά στις 2.000 διαρκείες είναι σημαντικό και στο Κουζανίδη. Είναι καλό νούμερο. Είναι 2,5 φορές περισσότερο από πέρσι. Γύρω στα 800-900 ήταν πέρσι. Πολύ σημαντικό. Είναι... Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος στηρίζει τη νέα προσπάθεια. Έγινε και προσπάθεια όμως. Έγινε και προβολή. Υπήρξε και... Παίζει ρόλο και επικοινωνία. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Και φαίνεται, κύριε Ψαρνίδη, ότι πολλοί αγόρασαν διαρκείας απλά για να το αγοράσουν, μην μπορούν να έρθουν στο γήπεδο. Ναι, σημαντικό από τη μία, από την άλλη χρειάζεται η ομάδα και την βοήθεια του κόσμου στην κερκίδα. Στην κερκίδα. Κοιτάξτε, μια διαφορά από τα. Εγώ ως θεατής μιλάω, ως οπαδός πηγαίνω σε όλα, σχεδόν σε όλους τους αγώνες, Ευρώπη και πρωτάθλημα. Είστε ο κύριος δίπλα στο Σταύρο. Ναι, ναι. Γιατί βλέπω το Σταύρο φωτογραφικό. Είναι σημαντικό ο Ξανίδης. Έχω απαιτήσει να μου αλλάξουν το διαρκέ να με 4 θέσεις. Φωνάζει πολύ γι' αυτό, ε. Ναι, όχι, στο μπάσκετ μπορεί και το κάνει. Στο ποδόσφαιρο είναι η δουλειά του, δεν μπορεί. Στο ποδόσφαιρο κάνει μετάδοση. Βγάζει τα αποθυμένα του. Ναι, βγάζει τα αποθυμένα του στο μπάσκετ. Όσο τον έχω ακούσει στο ραδιόφωνο πάντως όταν μεταδίδει τους αγώνες, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Έτσι, αλήθεια λέτε όντως. Ευτυχώς τώρα κάνει ο Στέργιος μετάδοση στο ποδόσφαιρο. Ωραία, γλιτώσαμε. Ρε και τέτοια δίνει. Η αλήθεια είναι, πέρα από την πλάκα, ότι και φέτος το ξεκίνημα υπήρξαν αφορμές να αγανακτίζει και ο πιο ήσυχος και ο πιο ήρεμος φιλάθλος. Δηλαδή, μιλάω για το παιχνίδι με τον Ιωνικό. Ναι. Ξεκάθαρα έχει σφυρίγματα χωρίς λογική και με τον Παναθηναϊκό, παρότι η διαφορά ήταν 15 πόντους 16. Και με τον Άρη. Κάποια χώθηκαν. Μιλάς με τον Άρη. Και με τον Άρη. Και με τον Άρη που τουλάχιστον θεωρώ ότι δεν υπήρχε φάουλ. Βίντεο έβγαλε. Τι είναι. Κανονικό φάουλ. Ναι. Θα σας μιλήσω. Μην μαλώσουμε τώρα για τον Άρη, δεν πειράζει. Θα πούμε για τα άλλα. Όχι, θα σας μιλήσω ευθέως. Είναι ο κύριος Παπαπέτρου που σφύριζε προχθές, η κυρία Ταρούχα που σφύριζε στον Ιωνικό. Είναι άνθρωποι που σαφώς και δεν έχουν κίνητρο. Εγώ δεν θα πω ότι τους βάζει κάποιος ή τους έχουν κάποιο κίνητρο να κερδίσουν κάτι. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Υπάρχει μια εμπάθεια, μια προκατάληψη. Από την κυρία Ταρούχα την είδαμε πολλές φορές και εδώ μέσα και σε αγώνες εκτός, δηλαδή όποτε ακούμε τα ρούχα. Και στο τελικό χτυπιόμαστε. Η πλάκα είναι ότι χτυπιούνται πάρα πολύ. Χτυπιόμαστε όλοι. Πέρσι χτυπιόταν ο Άρης με το Λαύριο, τώρα χτυπιέται εδώ και 2-3 μέρες η ΑΕΚ που έχει και την επικοινωνία και την εκθέτει ότι ήταν πρώην αθλήτρια του Περιστερίου κτλ. Αλλά πώς παίζει όμως τότε. Παρεξηγήθηκε η δήλωση που βγάλαμε. Ήταν ξεκάθαρο ότι συγχαρήκαμε τον Παναθηναϊκό, ότι υπάρχει σαφές προβάσμα του Παναθηναϊκού στο αγωνιστικό αυτή την περίοδο, γιατί αυτές οι καταστάσεις αλλάζουν έτσι. Αλλά δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι ήταν προκλητικός ο διαιτητής τώρα στον αγώνα. Και χωρίς λόγο προκλητικός, δηλαδή το κάνουν από εμπάθεια. Το κάνουν μη σεβόμενοι το προϊόν, αυτό το άθλημα. Και φέτος η αγανάκτηση, πάντα είχα αυτά τα σχόλια, έκανα αυτά τα σχόλια σου παντός, αλλά φέτος και ως στέλεχος, δεν μπορεί να είμαστε, ξέρετε, όλοι εκεί πέρα είμαστε όχι απλά άμυστοι, δίνουμε και χρήματα. Ναι. Δεν μπορεί να μην δεσέβονται την προσπάθεια των παιχτών, την προσπάθεια του προπονητή, την προσπάθεια τη δικιά μας και αυτό το άθλημα που έχει φέρει σε συλλογικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο τις μεγαλύτερες επιτυχίες στον κόσμο, στους Έλληνες. Δεν μπορεί να μην το σέβονται, δεν καταλαβαίνουμε ότι από αυτό ζούνε. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι γίνανε 3-4 σφυρίγματα στο 3 δεκάλεπτο. Σας λέω παιδιά, ένα μάτς φοβερό. Δηλαδή θέαμα καρφώματα, έκανε ένα comeback 17-0, οπότε αυτό το 17-0 ήταν πάλι 13 πόντους διαφορά. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει αυτό το μάτς. Αλλά είχε ένα φοβερό ρυθμό και ξεσηκωθεί ο κόσμος, μια ατμόσφαιρα που
πολύ σπάνια τη νιώθεις μέσα στη χρονιά στο Παλατάκι. Και το χαλάει με δύο σουρίγματα. Και στο χαλάει. Και στο χαλάει. Σκούν τον κόσμο, προκαλούν το κοινό αίσθημα. Είναι κρίμα. Εγώ νομίζω, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι έχουν και την νοοτροπία ότι πρέπει ο ισχυρός να μην αδικείται, να μην στεναχωρηθούν οι επενδυτές. Ο ισχυρός ή ο Παναθηναϊκός. Να μην φύγουν οι λεφτάδες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αναλόγως το ζευγάρι, Χρυσάνθη. Δείτε όμως πώς δημιουργούν αντίστροφα συναισθήματα. Ποιος δεν ήθελε να. Εγώ είχα πολύ, πώς να το πω, πολύ θετικά συναισθήματα για τον Καλάθη, για τον Παπαγιάννη. Παιδιά φορέσαν τη φανέλα της Εθνικής και τους αγαπάνε. Εκεί μπήκαν παιδάκια στο τέλος του αγώνα να φωτογραφηθούν με αυτούς που βλέπανε στην Εθνική, με αυτούς που θεωρούν τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ευρωλίγκα, έτσι. Από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ευρωλίγκα, στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Μπήκαν να φωτογραφηθούν και υπήρχαν οπαδοί που γιούχαραν και δικαίως και φύγαν τα παιδάκια και δεν φωτογραφήθηκαν κάποιο το είδωλά τους. Αν δεν υπήρξε αυτή η κακή διαιτησία, δεν θα είχε ξεσηκωθεί το κοινό. Δηλαδή, μιλάμε ότι φέρνουν αποτελέσματα τα οποία κάνουν κακό. Στο ελληνικό μπάσκετ. Έτσι είναι, έτσι είναι. Βέβαια, κάποιοι άλλοι θα πούνε ότι ρε παιδιά, χάνατε 30 πόντους και βγάλετε ανακοίνωση με τον Παναθηναϊκό. Παίζατε. Η ανακοίνωση έγινε για να προστατέψουμε το προϊόν και γιατί σεβόμαστε τους εαυτούς μας. Όχι γιατί θεωρούμε ότι αδικηθήκαμε, ότι έγινε αλλίωση αποτελέσματος, που δεν είναι. Και ήταν ξεκάθαρη η ανακοίνωση. Μιλήσαμε και για διαφορά δυναμικότητας, μιλήσαμε και δώσαμε και συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Που δεν είναι. Και τώρα κάτι αντιανακοινώσεις ή κάποιες εφημερίδες που γράφουν και πάνε, πώς το λένε. Να διακομωδήσουν την ανακοίνωση που βγάλαμε, νομίζω ότι ο κόσμος, ακόμα και οι δικοί τους οπαδοί, καταλαβαίνουν και βλέπουν. Μιας και μιλάμε για ανακοινώσεις, κύριε Κωνσταντινίδη, υπήρξε μία χθες και για τον Γιάνκοβιτς. Νομίζω ξεκάθαρη ΠΑΕ. Ναι, τι γίνεται με αυτό το ΚΑΕ. Συνήθεια. Αυτό είναι κάτι που μας προκάλεσε έτσι μεγάλο εκνευρισμό. Ασχολούμασταν όλη την Κυριακή το απόγευμα να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ροδάκινα. Δηλαδή. Δεν γίνεται ο κάθε ένας που θέλει να κάνει ένα παιχνίδι για να κλείσει ένα συμβόλαιο, γιατί δεν μπορεί να βρει διαφορετικό. Σου λέει θα πάει στον ΠΑΟΚ, κάτσε να τον κλείσει ο Άρης. Για να τσιμπήσει ο Άρης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον παίκτη. Μπορεί να είναι και του συμπολίτη ένα. Ότι κοιτάξτε, πήγαινε στον ΠΑΟΚ και τον έφερα εγώ εδώ. Μπορεί να είναι του μάνατζερ, μπορεί να είναι προσωπικό. Όχι, ο Άρης είπε το αντίθετο. Ο Άρης είπε δεν ασχολούμαι πλέον γιατί κλείνει στον ΠΑΟΚ. Κάτσε μα είπε ο μάνατζερ του. Εντάξει, δεν είναι μόνο συμπολίτες, νομίζω ότι το Περιστέρι κάπως το άχνει. Είστε με διάφορες ομάδες που διεκδικούν. Με Τσαρουχά το Περιστέρι. Που έπαιζε Τσαρουχά εκεί. Να το πώς συνδέεται. Έχω μάθει να τα συνδέω αυτά όλα, να ξέρετε. Εγώ νομίζω ότι τελικά δεν θα πάει πουθενά. Μέχρι και στον Πανιόνιο μπορεί να πάει, ας πούμε. Κοιτάξτε, δεν είναι ένα παίκτη που θέλουμε. Είναι ένα παίκτη που θα βοηθούσε πάρα πολύ. Αρκετοί τον θέλουν, βέβαια. Ναι, δεν είναι. Δεν αμφισβητώ ούτε την ικανότητα του παίκτη. Απλά είναι πολύ κακή νοοτροπία το να προσπαθήσεις να χρησιμοποιείς μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ με την ιστορία και το λαό του. Γιατί όταν γράφεις για μια ομάδα. Πώς να το πω, να μην πω παράδειγμα επαρχιακή, θα το διαβάσουν, θα ασχοληθούν με αυτή 4-5 χιλιάδες κόσμο, θα γράψει και τον ΠΑΟΚ, ξεσηκώνεται ένας λαός ολόκληρος, μια πόλη ολόκληρη. Δεν μπορεί να κάνεις παιχνίδια με τόσο ναι. Και με μια ιστορικό σωματείο όπως το μετά το μάτς με τους Ούγγρους, ακολουθεί το μάτς με τον Κολοσσό και Κουσανίδη. Μάλλον είναι πιο κρίσιμο, έτσι δεν είναι. Δύσκολο, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι όπως λέει και ο πρόεδρος μας, το πρωτάθλημα τώρα αρχίζει για μας. Τώρα θα παίξουμε τους πραγματικούς αντιπάλους μας. Σωστό. Παίκτη πάντως ψάχνετε. Πέρα από τον Γιάνκοβιτς. Όχι. Δυστυχώς δεν ξέρω αν θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Αυτή είναι δουλειά του Νίκου του Σταυρόπουλου. Να είσαι πλήρως άνθρωπος, το οποίο τις εισηγήσεις του διαχειριζόμαστε σαν διοίκηση. Ναι. Δεν είναι. Κατάλαβα. Όταν δούμε ότι κάπου υπάρχει θέμα, όπως με την αποχώρηση του Τέλη του Τουρνατζίδη, το πρώτο που κάναμε ήταν να ζητήσουμε την εισήγηση του Νίκου του Σταυρόπουλου. Ο Νίκος Σταυρόπουλος δηλαδή είναι ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στο αγωνιστικό και στη διοίκηση. Θεωρείτε ότι υπάρχει κενό στη θέση του κ. Ζουρνατζίδη και θα καλυφθεί, καλύφθηκε. Δεν μπορεί να φύγει ένας Τέλης χωρίς να αφήσει κενό από οπουδήποτε. Σωστό. Δεύτερον, επίσης είναι ανορθόδοξο το να υπάρχει μια ομάδα χωρίς GM, έτσι. Ναι. Χωρίς general manager. Ναι. Από την άλλη, όταν έχεις έναν ελληματικό ισολογισμό, δεν μπορείς να προσθέσεις και άλλα έξοδα. Και πάλι σας λέω ότι ζητήθηκε η εισήγηση του Νίκου του Σταυρόπουλου και η εισήγησή του ήταν ξεκάθαρη ότι προς το παρόν μπορούμε να πορευτούμε έτσι. Με ό,τι ελλείψεις αυτό μπορεί να προκαλέσει. Τον πρόεδρο με τι όνομα τον φωνάζετε?
Πρόεδρε. Τον Άρη. Παράδοση γι' αυτό. Πρόεδρε, πρόεδρε. Πρόεδρε, πρόεδρε. Ο Κόλκας πώς τον φωνάζει. Πρόεδρε και ο Κόλκας. Πρόεδρε. Πρόεδρε. Είναι ένα τίτλος που το αξίζει δικαιωματικά. Ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος, ένας φοβερός άνθρωπος. Με την ψυχραιμία του, την εμπειρία του. Είναι αυτός που προσθέτει κύρος αυτή τη διοίκηση. Γιατί όλοι εμείς είμαστε, όπως σωστά γράψαν κάποιοι συνάδελφοί σας, άπειροι στο. Όπα, όπα. Και με το καλύτερο ντύσιμο, Πρόεδρος. Αποθεώνω τα παντελόνια κάθε φορά. Δεν το συζητάω. Δεν μας κάνει παρατηρήσεις ποτέ όμως. Ποτέ. Δεν μας αφήνει να γίνουμε το ίδιο καλή μαθήμα. Στην πορεία όλα θα γίνουν. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Κωνσταντίνιδης, ο πρόεδρος της ΚΑΕ, αντιπρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Όπως αντιλαμβάνεις στη συνέντευξη μαζί μας, δεν είναι οι κοινές, οι ξύλινες κτλ. Θα κάνουμε και λίγο το χαβαλέ μας, θα προσπαθήσουμε να ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα. Δεν είναι μόνο να σκοτωνόμαστε. Και τον ομιλητή να βάλουμε λίγο καλύτερα, να νιώθει καλύτερα, να μην το λέμε τώρα τα ξύλινα κτλ. Έτσι. Εντάξει. Είναι. Και μέσα και είπε και πολλά πράγματα ο άνθρωπος. Πάρα πολύ. Έδωσε δηλαδή 4-5 μηνύματα και για την κατάσταση την οικονομική και για την αγωνιστική. Δηλαδή σου είπε, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να πάρω GM. Παιδιά όμως, οικονομικά δεν μπορώ. Είμαι δύσκολα. Έδωσε και την άλλη είδηση. Μνημόνιο 2 ετών. Τρόικα. Μνημόνιο 2 ετών στην Τρόικα. Αυτό είναι ένα. Και καλό είναι να ακούτε κάποια πράγματα. Φέτος και του χρόνου είπε, δεν θα πληρώνουμε και τα άλλα. Ειδικά στο μπάσκετ, οι οπαδοί και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Έχουν μια αίσθηση ότι είμαστε ακόμα στις εποχές της αυτοκρατορίας και των τίτλων και των. Δεν είναι πολύ, αλλά είναι τότε που παίρναμε το ευρωπαϊκό. Αυτοί που συμμετέχουν είναι αυτοί. Γιατί οι άλλοι φίλοι, οι περισσότεροι, έχουν αποτραβηχτεί. Σωστό. Αυτοί που συμμετέχουν είναι γιατί έχουν την καψούρα με τον μπάσκετ και τα λοιπά και ζουν με την ελπίδα της αναβίωσης των μεγάλων ομάδων και τα λοιπά. Ναι. Παιδιά, έχουν αλλάξει τα δεδομένα και τα πράγματα. Κατά πολύ. Και βλέπεις τώρα, έπρεπε να παίξει η ΑΕΚ με το Περιστέρι για να μάθουμε ότι η Τσαρουχά ήταν αθλήτρια του Περιστέριου και MVP και τα λοιπά, με τη γνωστή επικοινωνία και τα λοιπά. Και έτσι πρέπει και μάθαμε και τα λοιπά. Πολύ ωραίο βίντεο έχει κάνει στο SDNA. Εντάξει, χάστηκε και αυτό από πέρσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε, κάτι άλλο να πω. Εγώ ξέρω ότι το Περιστέρι, φίλε, έχει ομαδάρα. Mm. Το μάτσο είδα χθες το βράδυ, το έδειχνε πάλι το Air Sports στα ξημερώματα. Ναι. Το είδα όλο, όπως είδα και το Λαύριο Ήφαιστο. Τώρα δείχνει το μάτς Καλαμάτι Ιωνικός που λέγα στον Κούγια χθες και μετά έχει Άρης Ξάνθη. Να δείτε, Ξάνθη Άρης, 2 η ώρα. Και εγώ είδα τους ότι στην τελευταία επίθεση, πέρα από το όλο όσο έχουν γίνει. Έχει κάνει λάθος. Παίρνει ο Σμιθ του Περιστερίου την μπάλα και κάνει βόλτα μέσα στη ρακέτα, κάνει μπάσιμο και βάζει το καλάθι. Και κερδίζει το μάτς ο Περιστερίου. Από τον εκνευρισμό. Στο ένα δευτερόλεπτο. Από τον εκνευρισμό που δεν μας έδωσαν το φάουλ. Αποθεώνεται η φυσιοθεραπεύτρια της Καλαμάτας. Γιατρός. Και το Περιστέρι έβγαλε ένα ωραίο βίντεο απάντηση στο βίντεο που έκανε η ΑΕΚ. Ναι. Όπου η ΑΕΚ έβγαλε ξέρεις φάσεις κομμένες, ας πούμε το φάουλ εδώ, βήματα εδώ που δεν συρρήχθηκαν κτλ. Ναι. Και το Περιστέρι έβγαλε ένα βίντεο που έλεγε βίντεο νούμερο 2 από τη σφαγή της ΑΕΚ και δείχνει όλα τα καλάθια του. Του Περιστερίου. Όλα τα σουτ ναι, μέσα. Αλλά αυτό είναι τέτοιο, φίλε. Αυτό είναι όντως. Σου λέει, εμείς απαντάμε με μπάσκετ, ρε φίλε. Τι μπάσκετ απαντάς, ρε φίλε. 22 φάσεις που ευνοήθηκες είχες. 22 ναι, Παναθηναϊκέ, επειδή είσαι κολλητός του Παναθηναϊκού και του Βασιλακόπουλου. ΑΕΚ είσαι, Χρύσανθε. Τι. Και να σου πω και κάτι. Αυτό που έλεγα χθες και εμένα παράγοντα μιας ομάδας. Δεν μιλήσω το αντίστοιχο βίντεο αν ήταν Άρης Περιστέρι. Και αυτό που λένε οι Ολυμπιακοί. Οι Ολυμπιακοί. Ποιοι, αυτοί που παίζουν στην Α2. 13-1 θέλατε. Αυτοί που παίζουν στην Α2. Ναι, 13-1 θέλατε για τον Βασιλακόπουλο, τώρα λουστείτε τα λένε. Έτσι. Η ΑΕΚ, η ΚΑΕ έχει καταθέσει ένσταση και ζητάει την τιμωρία των διαιτητών του αγώνα με τον Περιστέρι. Ένσταση γιατί δεν μπορεί να ζητήσει τιμωρία. Τιμωρία γιατί δεν μπορεί να ζητήσει. Με επιστολή τη δεν μπορεί να ζητήσει. Ένσταση. Ένσταση δεν μπορεί να κάνει. Από τα επόμενα παιχνίδια. Ένσταση λόγω των διαιτητικών λαθών. Και ζητάει την τιμωρία των. Εντάξει, εντυπώσει νομικέ. Ναι, μάλλον και τη Τσαρούχα. Εντάξει. Καμία τύχη δεν έχουν αυτές τις ενστάσεις. Θα αποφασιστεί. Άμα έχει κάνει λάθη, πρέπει να τιμωρηθούν. Πρέπει να αξιοποιείται το λάθος και να είναι λάθος σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα, όχι όσον αφορά μια απόφαση. Δηλαδή λάθος στο χρονόμετρο, τέτοια. Όχι πανοπλία στο μπάσκετ. Όχι πανοπλία. Στο μπάσκετ έχει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Στο μπάσκετ καθορίζει το αποτέλεσμα όπως θέλουν. Άμα θέλει ο διαιτητής, το κάνει το αποτέλεσμα όπως γουστάρει. Τέλος πάντων. Ναι, μετά το διάλειμμα το. Το μπάσκετ είπαμε ότι συνήθως ο καλύτερος κερδίζει. Είναι το άθλημα όπου 99% φορές ο καλύτερος θα κερδίσει. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, όποιος είναι καλύτερος. Όχι, άμα ο καλύτερος είναι 55-45 η διαφορά, Κώστα, δεν θα κερδίσει.
Άμα θέλει ο διαιτητής, θα χάσει. Θα κερδίσει. Άμα είναι 55-45 καλύτερο. Άμα είναι 80-20 θα κερδίσει. Θα δηλαδή, κερδίσει. Δεν μπορεί να σφάξει τον Παναθηναϊκό. Θα κερδίσει. Δεν μπορεί να σφάξει τον Παναθηναϊκό με τον Άρη ή τον ΠΑΟΚ και να κερδίσει ο Άρης τον ΠΑΟΚ. Αυτό έγκυται για να γίνει αυτό, πρέπει να τα βάλω όλα εγώ και να τα χάσει όλα ο Καλάθης. Αυτό είναι αυτό που λέμε. Το μία φορά σε 100 θα τα βάλει όλα. Με σφαγή σου λέω. Είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός από τον Άρη. Με 50-50, με 50-50. Να σε κάτι, δηλαδή, τραυματίζονταν επίτηδες για να μπαίνει συνέχεια η. Με 50-50, μία φορά μπορείς να τον κερδίσεις. Αυτό λέμε. Εκπληκτική γιατρός στην Καλαμάτα, μπράβο. Εντάξει, τώρα... Το κάνουν επίτηδες. Το κάνουν επίτηδες. Πέφτουν και. Ο σκηνοθέτης έχει πει. Να πέφτει για να δείχνει την κοπέλα. Λοιπόν. Τη γιατρό, μπράβο. Αυτά από τον αντιπρόεδρο τη ΚΑΕΠΑΟΚ, τον κ. Κωνσταντινίδη. Καλή κουβέντα σχετικά με το μπασκετικό δικέφαλο και για το τι πρέπει είπε να περιμένει. Είπε και δύο φορές συμπολίτης. Ο κόσμος. Εντάξει, τον κράτησα. Λοιπόν, έτοιμος ήταν. Λοιπόν, στην επιστροφή μας θα πάμε στο συμπολίτη. Ναι, συμπολίτη. Συμπολίτη, θα πάμε στο συμπολίτη. Για να ακούσουμε τι γίνεται με τις αλλαγές παικτών με το ανακάτεμα αυτό στο ρόστερ που επιδιώκει ο μπασκετικός Άρης. Ναι, ναι. Για Ηρακλή βέβαια να πούμε ότι εξακολουθούν να γίνονται προσπάθειες για να αλλάξει το παιχνίδι του ποδοσφαίρου Χρύσανθε με τον μπάσκετ η ώρα, γιατί είναι την ίδια ώρα και υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, γιατί τουλάχιστον μέχρι χθες που είχα ενημέρωση η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι του ποδοσφαίρου. Φυσικά ρε Κώστα, πώς θα αλλάξουμε. Πρόσεξε, γιατί την Κυριακή έχει τριήμερο. Ναι. Τι είναι ρε Χρύσανθε. Τριήμερο έχει. Χρύσανθε, ναι. Θα μου πεις αρεσιτεχνικό είναι. Φίλε, ψημί είσαι. Ναι, θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω. Το πρωί λέει οι άλλοι δουλεύουν. Καλά σου λέει, ρε φίλε. Ψημί είναι, ρε φίλε. Τρίτη ψημί, τρίτη κατηγορία. Δεν μπορεί να αλλάξει το μάτσο εύκολα, αλλά ξέρω εγώ. Κάντε το Παρασκευή βράδυ. Δουλεύουν. Το εργασιακό θυμάμαι που δεν μπορούσαμε να κλείσουμε τα μάτσα κι εμείς. Ναι, ρε φίλε. Δουλεύουμε το βράδυ. Όλοι δουλεύουμε και τέτοια. Κυριακή θέλουμε να βγούμε έξω. Και παίρνανε τα παιχνίδια στα χαρτιά επειδή δεν μπορούσαμε, είχαμε μάτσα. Μας βάζανε πάνω στα μάτσα. Παρασκευή έχουμε σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ, Σάββατο πρωί. Σάββατο πρωί εγώ πάω. Παντόφλα, Μέρκελ. Κανονικά. Ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ, είναι στις 7 με την Σομπατέλη. Φάλκο. Κάτι μου θυμίζει αυτό ο Φάλκο. Τον αυστριακό τραγουδιστή. Από την Ερτσπορτ. Αματέους. Ερτσπορτ. Α, ωραία, το δούμε, θα ακούμε κιόλας. ΠΑΟΚΑΡΑ, σ' αγαπώ και από ό,τι σ' ακολουθώ. Περιστέρι έχει το πρόγραμμα επίσης. Έτσι για το BCL. ΑΕΚ έχει. Εντάξει, έχουμε δηλαδή Champions πράγματα. Τσάμπιο Λίκ. Τι ώρα παίζει ο Ολυμπιακός? 10 παρατέταρτο ή είναι στο 8? Παίζει... Δεν υπάρχει 10 παρατέταρτο πλέον. Τι ώρα είναι, 10 και 5? Ναι. 10 και 5 ή 8? Λοιπόν, θα σου πω σε δευτερόλεπτο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Μπάγκερ στις 10. 10 η ώρα. Ωραία. Μια χαρά. Ωραία. Το δούμε. Ωραίο μάτς. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πότε θα πάμε στο Περιστέρι? Θα πάμε. Στον Μπελούγκα. Χαιρετίζουμε στο Σάβα. Λοιπόν. Τετράδα πρέπει να πάμε όμως. Το παλιό κουαρτέτο. Θα πάμε, θα πάμε. Σαλτίδης, Μάκης, Πάρης και Κούσης. Καλά, περάστε. Τελειώσαμε. Πρακτικά έχουμε. Διαλύθηκε Αθήνα, τέλος. Ο Χρυσοχοίδης τραγουδούσε μια φορά. Τούτο το κινητό. Κι όμως ο Δημήτρης, ναι, βέβαια. Εκείνη η κίνηση σε οδήγησε σε γάμο και παιδιά. Και αν σε χάσω, χάθηκα. Αυτό ήταν το τραγούδι. Έδωσε το τηλέφωνο, ναι, στο Χρυσοχοίδη και το είπε. Και το είπε. Στη Μέρκελ. 2 η ώρα το βράδυ στη Μέρκελ. Πού να τα κάνεις αυτά. Εγώ ήμουν στο τραπέζι μαζί του. Άλλο πετούσε λουλούδια με χαρτάκι το τηλέφωνο στο κοτσάνι. Τότε που δεν υπήρχαν φίλε Facebook και τέτοια. Και δεν παίρνει έναν τρόπο να γνωρίσει την κοπέλα. Μέσα στο λουλούδι το τηλέφωνο με χαρτάκι. Τυλιγμένο στο κοτσάνι. Και άμα το κοτσάνι με αυτό το μάτι. Στα παλιά καλά που ζω και τώρα δεν είναι επικοινωνία. Πρώτο τραπέζι. Τώρα είναι όλοι το κινητό, ο καθένα μόνο του. Στο Ρόδον. Στο Ρόδον με Βέρτη και Καλλίδη. Τρίτα ονόματα. Ο Βέρτη που έλεγε παιδιά θα μου κάνει μια συνέντευξη στο Μετρόπολη. Τρίτα, ναι, ελάτε, ελάτε. Στο Καμαρίνι να μου κάνει μια συνέντευξη. Να το προωθήσουμε καινούργιο το παιδί. Ο Μάκη πήγε, δεν ξέρω. Δεν πήγε, δεν πήγε. Ωραία εκπομπή δημοσιογραφική. 100%. Πούλιτζερ. Έτσι. Έλα, βγάλετε τον κύριο Αντώνη, άλλο ένα δημοσιογράφο τη εποχή μα. Τα θυμάται το Ρόδον. Εκεί πέρα που τώρα είναι η Express Service. Τι ωραία περνούσαμε. Ναι, όντως. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Ναι. Πες μου ηλικία, λέει ο φίλος σου. 40. Λοιπόν. Θα συνεχίσουμε με μπασκετικούς ρυθμούς. Μιλήσαμε με τον. Θα φέρει και τα 20 πες ο άλλος. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον Νίκο Κωνσταντινίδη, τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕΠΑΟΚ. Έναν στέριο μπασκετικό. Ο Νίκος έπαιζε μπάσκετ μέχρι πρότινος. Και πού έπαιζε, μεταξύ άλλων? Στον Άρη. Στους Γαλάζιους. Ηρακλάρα. Λοιπόν, Φόλα ΠΑΟΚ εννοείται. Έτσι. Είναι. Φόλα ΠΑΟΚ. Δεν το έχω καταλάβει. Πολύ καλή δουλειά ήδη στην ΚΑΕ.
Γιατί αυτό που λέει το σημάζεμα όντως δεν είναι εύκολο να γίνει. Όπως λέμε διάφορα και για τον Γουλιέλμο, τον κύριο Γουλιέλμο, αλλά δεν είναι εύκολο να πληρώνει τρεις ομάδες. Ο Γουλιέλμος, άκου να σου πω ποιο είναι το θέμα του Γουλιέλμου, και είναι αυτό που εξόργιζε και εμένα κατά καιρούς και φόρτωνα. Ο Γουλιέλμος πέρσι έλεγε πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να τα κάνει χρονικά. Δεν γινόταν. Αν δεν είχε δηλαδή 500-600 χιλιάρικα να πάει να πει, πάρτε τα. Τα προσπάθησε. Έλεγε λοιπόν πράγματα πριν τα κάνει, τα με αποτέλεσμα να δημιουργεί προσδοκίες. Εγώ το θυμάμαι, γιατί η συνέντευξη του Γουλιέρμου είναι 27 Αυγούστου που έφυγε ο πατέρας μου. Εκεί ήμουν το πρωί. Και το απόγευμα έφυγε ο μπαμπάς μου. Χρήσανθε. Και ενώ εκεί είπε, παιδιά, στους επόμενους 1-2 μήνες, μέχρι τον Νοέμβριο θα έχουμε τελειώσει με τα μπαν. Φτάσαμε καλοκαίρι. Εντάξει, αυτό είπε, ήταν. Είπε και άλλα διάφορα που δεν έπρεπε να τα πει. Παρ' όλα αυτά το σημάζεψε το. Όπως νομίζω ότι η μεγαλύτερη σκιά του, ενώ είναι ικανότατος, είναι αυτό που λένε ότι είναι κάποιου, είναι άλλου. Προστινός. Αυτή είναι η λέξη. Ναι. Ναι. Και εντάξει, νομίζω ότι όντως θα έπρεπε να ξεκαθαριστεί αυτό. Ο ίδιος βέβαια ο άνθρωπος έχει πει ότι όχι. Αλλά εσύ πιστεύεις ότι είναι τα λεφτά δικά του. Εγώ θεωρώ ότι το λάθος που έκανε το καλοκαίρι και εκνεύρισε. Ούτε λογιστές είμαστε όμως, ούτε εφορία. Ήταν που στη Γενική Συνέλευση δεν έδωσε, όχι με τη Γενική Συνέλευση. Ναι. Ενώ είπε θα δώσει τα στοιχεία στον ερασιτέχνη την άλλη εβδομάδα. Δεν τα έδωσε. Δεν τα έδωσε. Τώρα με Αρβανή θα τα δώσει. Λοιπόν, αφού τα έφτιαξε τα μπαν. Πρόσεχε όμως τώρα. Μόλις έλυσε τα θέματα. Δεν ασχολείται ο κόσμος. Αυτό δεν θέλει. Ναι, δεν θέλει να είναι. Παιδιά, ηλεκτρίνα είναι η ομάδα. Έτσι. Άμα η ομάδα κερδίζει, δεν πάνε να διαλυθεί. Από τη στιγμή που έλυσε τα μπαν ο άνθρωπος και μπράβο του, γιατί χρειάστηκαν και χρήματα, έδωσε λεφτά για να λυθούν τα μπαν. Το θέμα είναι να τα πληρώνει κιόλας, βέβαια. Έτσι. Τη δουλειά του την έκανε τώρα, εντάξει. Του Weaver το έλυσε, Κώστα. Όχι. Μπορούμε να βγάλουμε λίγο τον Αντώνη. Τώρα θα έρθει ο τι κάνει η κοπέλα έξω. Ενημερώθηκε, θα βγάλει τον Αντώνη. Άντε, ρε φίλε. Άντε, βγάλει τον Αντώνη να μα τα πει. Και τι θα γίνει με τον Ουίβερ τελικά, μα ποιον πήραμε Κώστα, χωρίς να έχουμε πάρει. Τον Μάρκους Λόβετ Τζούνιορ. Τι είναι αυτός, καλός, είναι καλός, καλός. Ένας Χάρλεμ φίλε. Όπως με ρωτούσαν. Χάρλεμ, μάγος. Κατάλαβα. Όπως με ρωτούσαν το Σάββατο, την Κυριακή. 2,7 πόντους και 1,1 rebound. Όχι, 20 πόντους στη Σερβία είχε. Στη Σερβία, ωραία. Σε μια ομάδα ψιλοούζο, αλλά εντάξει. Ναι, βάλε 20 πόντους. Ωραία, βάζει 15 μπορεί. Πρώτη κατηγορία. Ναι, ούζιτσε. 20,5 πόντους. 20,5. Κοίταξε, αυτός είναι λίγο μια περίεργη περίπτωση γιατί θεωρούνταν μεγάλο prospect στο κολέγιο. Να ρωτήσω κάτι. Έπαιξε σε καλό γυμνάσιο, έπαιξε σε καλό κολέγιο στο Σεντ Τζονς. Έφυγε, σταμάτησε, τιμωρήθηκε μια χρονιά γιατί λέει τα ακαδημαϊκά του κάτι έκανε στο γυμνάσιο και τον τιμωρήσαν μια χρονιά από το κολέγιο. Τι έκανε. Τραυματίστηκε μια χρονιά επίσης ακόμη. Να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο γίνεται 2,5 χρόνια συμβόλαιο. Αυτό είναι. Για να έρθει μάλλον. Ποιο είναι ο μάνατζερ του. Δεν ξέρω. Όλο δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όλου του μάνατζερ του ξέρει, παίρνει τηλέφωνο. Δεν ξέρω. Τα γράφει στι φήμε μετά. Δεν ξέρω. Σου είπα. Οι φήμε λένε ότι συνήθως, ο μάνατζερ του. Συνήθως, θα γράψω για τον Γιάνκοβιτ. Συνήθω. Ποιο είναι ο μάνατζερ του Γιάνκοβιτ. Ο πάνω. Του Γιαννάκη δηλαδή. Ο άντε το κούμπο. Του Γιαννάκη δηλαδή. Ο άντε το κούμπο. Ναι. Αλλά η σύζυγο του Γιάνκοβιτ φολάρι. Πώ θα πηγαίνει να δει τον άντε στον ΠΑΟΚ. Αυτό έπρεπε να δει σκεφτείτε. Λοιπόν, παιδιά. Είδες που τα ξέρω και δεν τα λέω. Τα δεδομένα και να. Αυτά είναι τα δεδομένα. Να πει ο άντρας. Όπου θέλει η γυναίκα πάει ο άντρα. Σίγουρα. Μην τι. Στις περισσότερες. Πώς πας στη Βουρβούρου κάθε χρόνο. Ναι, αλλά άμα. επειδή μου αρέσει και εμένα. Αλλά άμα πει ο άντρα, ναι, αλλά κοίταξε εκεί θα πάρουμε λεφτά. Πού. Τι θα κάνει η γυναίκα. Θα πάει στο Σαουδική Αραβία με τον Πρίγιοβιτς. Αλλά τόσα λεφτά. Η γυναίκα του πήγε ζερμή. Ναι, αλλά να πει θα πάρουμε λεφτά στον Άρη, τον Μπάουκ, στον μπάσκετ, θα του πει ψέματα λες. Ακόμα τα περσινά μας κοστάνε. Ναι, πού είναι ο Αντώνης. Παίζει λίγο να. Κοιμάται λίγο η. Όχι, μάλλον δεν πήρε το μήνυμα από εδώ. Λοιπόν, τώρα, ο Μάρκους Λόβετ Τζούνιορ, ο οποίος είναι ένας άσος 1,83, είναι 23 χρονών μόνο, 24. Και βεβαίως είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται ότι έχει δυνατότητες. Τώρα, το ότι δεν παίζει, δεν έπαιξε, δεν είναι κάτι το οποίο φυσικά ο και. Ο Τσατσαρός, παιδιά. Δεν θα πούμε νωρίτερα. Αυτός χαλάει την εκπομπή μας. Απασχολεί τη Μαριλίζ. Τσατσαρός. Κουβεντολόι, καφενείο. Ναι. Άρα 2-5 που θα μπει και θα πει όξο. Θα το πούμε κι εμείς. Θα πούμε εμείς όξο εσύ. Έτσι. Όξο εσύ. Λοιπόν, θα πάρει. Να έχω την κλειδιά και θα σας κλειδώσω μέσα. Ωραία, δεν μπορείς να πεις όμως. Παιδιά, τέλεια, θα κάνετε και το 2-3. Θα δούμε Άρης Ξάνθη. Εύκολα. Εύκολα. Με περιγραφή. Κανονικά. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια πληροφορία επίσης, θα μας την επιβεβαιώσει ο Αντώνης. Ναι, ναι. Ότι ο Άρης θα πάρει και. Ψηλό, θα διώξει τον Γκάγκιτς. Θα διώξει τον Γκάγκιτς. Εντάξει. Νομίζω ότι εδώ ήταν μια αστοχία του σχεδιασμού. Αλλά νομίζω επίσης ότι δεν φταίει ο Γκάγκιτς. Ποιος τον έκανε το σχεδιασμό, Κώστα. Γιατί πρώτα ήρθε ο Γκάγκιτς, Χρήστα, αν θα θυμάσαι. Ποιος έκανε το σχεδιασμό, Κώστα. Και μετά ήρθε ο Σανικίτζε.
Ναι. Και βρέθηκε και ο Ντραγκίσεβιτς στην πορεία που είναι φίλος του Σανικίτζε. Ο Ντραγκίσεβιτς μια χαρά έκανε που ήρθε. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Φυσικά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Αλλά δεν είναι χωρίς δίπλα του έναν αθλητικό ψηλό. Ωραία. Θα αλλάξω τον Γκάγκιτς. Θα αλλάξω τον Γκάγκιτς, Αντώνη Κάτζιο. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σα, παιδιά. Καλησπέρα και στους ακροατές. Θα τον αλλάξω. Όλο αυτό, όλοι οι δρόμοι εκεί οδηγούν. Θα τον αλλάξω. Για να αλλάξει, γιατί ναι. Και ο Μιλός Σεβιτσικό Ντραγκίσεβιτς θεωρούνται ακλόνητοι αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Αντώνη, μιλάς από hands free, είσαι κάπου είσαι δύσκολα. Στο μπάσκετ πλάσι είναι αυτή τη στιγμή και στα γραφεία μου. Είσαι στα γραφεία του μπάσκετ πλάσι. Καλά, ναι, δεν ακούγεσαι πολύ καλά. Τώρα, μισό λεπτό λίγο. Αυτό που λέμε βαθιά ακούγεσαι. Καλά ακούγεται. Όχι. Είμαι εκτός για το. Τώρα είμαι. Τώρα είσαι καλά. Τώρα είσαι καλά. Τώρα βγήκε από τα γραφεία του μπάσκετ πλάσι. Ωραία, ωραία. Από τον 86ο όροφο. Ναι. Άρα τι, αλλάζει ο Γκάγκιτς, έρχεται αυτό όπω τον είπε Κώστα. Ο Λόβετ. Ο Λόβετ, ναι, ναι. Ο οποίος είναι και ωραίος, θα φύγει το τάφ, θα βάλουμε ρο εκεί. Ο Λόβερ σας. Ήταν πασιφανές ότι οι δύο πρώτες κινήσεις θα ήταν αυτές του Άρη. Και λέω πρώτες με ένα ερωτηματικό, γιατί δεν ξέρουμε αν θα γίνει άλλη ακόμα. Συζητήσεις και αναζήτηση για γκάρντ υπάρχει εδώ και περίπου ένα μήνα στον Άρη. Βέβαια τώρα βρέθηκε η χρυσή τομή με τον Αμερικανό, τον νεαρό, τον Μάρκους Λόβετ Τζούνιορ, ο οποίος αν δεν στραβώσει κάτι την τελευταία στιγμή θα είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του Γκάρι Τάλτον, έχοντας ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν διαθέτει ο υπάρχον point guard του Άρη, του εξαιρετικού χειρισμού της μπάλας, κάτι στο οποίο έδωσε μεγάλη βάση τόσο ο Σουλής Μαρκόπουλος όσο και ο Βίκτορ Σανικίτζε στην αναζήτησή τους για τον αντικαταστάτη του Τάλτον, αφού ήταν πασιφανές ότι στο θέμα της οργάνωσης η ομάδα αντιμετώπιζε πρόβλημα, αφού ο Φιόνης κάνει πολύ καλή σεζόν, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, όμως μόνος του, όπως είναι λογικό, δεν μπορεί να κουβαλήσει το βάρος της οργάνωσης, κάτι που φάνηκε και πέρσι. Κανένας, βασικά είναι μετρημένοι οι Έλληνες παίκτες που μπορούν να το κάνουν, ούτε ο Καλάθης δεν μπορεί να το κάνει στον Παναθηναϊκό μόνος του αυτό. Οπότε ήθελε έναν καλό οργανωτή ο Άρης, τον βρήκε στο πρόσωπο του βραχύσωμου Αμερικανού, ο οποίος αν δεν προκύψει κάτι απρόπτο μέσα στις επόμενες μέρες, μάλιστα αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη. Το απρόπτο είναι ο Weaver ή κάτι άλλο? Το μπαν του Kyle Weaver υπάρχει ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην σελίδα της FIBA. Οι άνθρωποι του Άρη λένε ότι είναι τυπικό το θέμα. Τώρα άμα είναι όντως τυπικό το θέμα, λύνεται με ένα χαρτί. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο βασικός στόχος είναι να έρθει όσο το δυνατόν πιο σύντομα ο Λόβετ για να ενσωματωθεί στην ομάδα και να προσαρμοστεί ώστε να είναι ουσιαστικά απόλυτα έτοιμος στο επόμενο παιχνίδι. Και όχι σε αυτόν τον Κολοσσό. Με τον Κολοσσό, το οποίο είναι τελικός για τον Άρη μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα και το 1-3, το οποίο εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα γίνει 1-4 το Σάββατο στο Νίκος Γκάλης της Αθήνας με τον Παναθηναϊκό. Οπότε στόχος των ανθρώπων του Άρη είναι να είναι έτοιμος αυτό το παιχνίδι και ο Λόβετ, αλλά και να έχει έρθει μέχρι τότε και ένας Αμερικανός ψηλός, ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα αντικαταστήσει τον Γκάγκιτς, με δεδομένο φυσικά ότι θα βρεθεί και η χρυσή τομή με τον Γκάγκιτς, γιατί έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Οπότε σε αυτά τα θέματα, όπως ξέρετε, υπάρχουν συζητήσεις. Με τον Τάλτον βρέθηκε. Με τον Τάλτον είναι πιο απλή η περίπτωση του Τάλτον και ο ίδιος γνωρίζει εδώ και καιρό ότι θα αντικατασταθεί. Οπότε αυτό δεν νομίζω δεν... ότι είναι πιο απλή η περίπτωση του από του Κάλτον. Δεν ήταν λίγο άσχημο και για την ομάδα, καθώς είχε ένα βασικό playmaker που ήξερε ότι θα φύγει? Φυσικά, το θέμα κακός για μένα. Πώς να έβλεπε, πώς να έπαιξε στη Λάρισα, ας πούμε. Γιατί ο Τάλτον είχε αφήσει μέτρες εντυπώσεις από τα φιλικά ακόμα. Ήξερε ότι είναι τελειωμένος καταρχήν ο ίδιος. Η σκέψη, ναι, από ένα σημείο και μετά, όταν άρχισαν και τα επίσημα. Και στο γύριζε, ρε παιδιά, μετά καλός παίκτης. Κατάλαβε και ο ίδιος. Εντάξει, δεν εξαρτάται όλα μόνο από τον παίκτη. Ο Τάλτον στους δύο τελευταίους αγώνες δεν ήταν κακός. Δεν ήταν κακός. Το παιχνίδι με τον Ιωνικό ήταν καλός, αλλά. Πώς ήταν καλός, όταν έπαιξε στην ίδια πεντάδα με το Φιόνι και ο Φιόνις είχε το βάρος της οργάνωσης. Ναι, ναι, σωστά. Αυτό είναι το θέμα, ότι ο Άρης δεν ψάχνει, δεν θέλει τέτοιου τύπου παίκτη για το βασικό του point guard. Θέλει γιατί τον πήρε τότε. Να είναι καλός στο χειρισμό της μπάλας, γιατί και οι επιλογές στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο δεν ήταν πολλές και ο Σούλης Μαρκόπουλος ήθελε έναν guard ο οποίος να έχει εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, ώστε επειδή έχει... είναι στην νευραλγική θέση του οργανωτή να μην χρειάζεται πολύ χρόνο προσαρμογής. Εντάξει, ο Τάλτον είχε δώσει καλά σημεία. Τόσο ειδικά πριν τρία χρόνια στο Ρέθινο και πέρσι με το Χολάργο. Δεν ήταν κακός. Απ' την άλλη, βέβαια, είχε και την αναποδιά με τον Ποχορίδη που έγινε ακόμα μεγαλύτερη με τον Μόρις. Φυσικά,
Φυσικά. Εδώ για τον Μποχωρίδη να σημειώσουμε κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι που λέμε, το οποίο ίσως οδήγησε και στην οριστική απόφαση της αντικατάστασης του Τάλτον. Ο Μποχωρίδης είναι ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά είναι shooting guard, όμως κρατάει αρκετά την μπάλα στα χέρια του και έχει το προσόν της οργάνωσης. Δηλαδή, όχι αυτό που λέμε την αυστηρή έννοια του playmaker, αλλά του παίκτη που θα αποφασίσει τι θα γίνει στην επίθεση, είτε με προσωπική ενέργεια, είτε με πάσα. Αυτό το έχασε ο Άρης χάνοντας τον Μποχωρίδη και χρειαζόταν επιγόντως έναν παίκτη που να είναι καλός στο οργανωτικό κομμάτι. Ο Λόβετ έχει τέτοια στοιχεία, τουλάχιστον στην καριέρα του, όσο γνωρίζω εγώ, στο Σεντ Τζονς, που είναι ένα φημισμένο κολέγιο. Γιατί δεν έχω εικόνα για την παρουσία του στη Σερβία που έπαιξε σε μια ομάδα, νομίζω, Α2 εθνικής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, στην Α2. Είχε 20 πόντους εκεί, αλλά εκεί εντάξει. Ναι, εντάξει. Δεν κρίνει. Στην Α2 ήταν. Και έφυγε το Μάρτιο από εκεί. Έφυγε το Μάρτιο του 19. Έφυγε το Μάρτιο λόγω ενός τραυματισμού. Ναι. Θέλησε να χειριστεί ο ίδιος το θέμα του τραυματισμού του και να ακολουθήσει κατευθείαν επαγγελματική καριέρα. Τώρα εντάξει, 23 χρονών είναι ακόμα. Το θετικό είναι αυτό που αναφέραμε, όπως και ότι πρόκειται και για καλό σου τέρι. Το αρνητικό είναι ότι δεν έχει ακόμα εικόνες από ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Σκληρό πρωτάθλημα από το ελληνικό, βέβαια. Το 2,5 χρόνια όμως, εσύ Αντώνη, πώς προκύπτει αυτό το 2,5, όντως. Αυτό προκύπτει από την επιθυμία των ανθρώπων του Άρη, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν βρει ένα λαβράκι και άμα και ότι θέλουν να το κρατήσουν ή να το κρατήσουν για κάποια χρόνια, είτε άμα κάνει τη χρονιά που περιμένουν οι ίδιοι και αποχωρήσει, να αποκομίσουν κάποιο όφελος. Ποιο μάνατζερ έχει? Αυτός είναι ο κλόνος του Νταρόν Φόξ, λένε, Αντώνη. Εσύ πώς σχολείς με αυτό? Ο κλόνος του Νταρόν Φόξ. Πού παίζεις στους... Του Νταρόν Φόξ. Ναι, ναι. Ο κλόνος. Ο κλόνος, ναι, ο κλόνος. Αριστερόχειρας. Για πού. Να σας πω κάτι. Σβούρας και τα λοιπά. Ο Τρουβάλας που λέω εγώ. Άμα είναι στο M10 του Νταρόν Φόξ, ο Άρης έχει βρει τον καλύτερο point guard στην Ελλάδα και έναν από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Ίσως γι' αυτό τον έκανε 2,5. Μάνατζερ ποιον έχει? Ποιον έχει μάνατζερ? Εμένα. Το Σπύρο Γαλέργη. Το Σπύρο, εντάξει. Όντως το Σπύρο έχει. Άμα έχει το Σπύρο, εντάξει. Μάλιστα. Αξιόπιστος. Ο παίκτης είναι καλός, αλλά είναι καλός, είπαμε, όπως είπε και ο Αντώνης. Δεν έχει ψηθεί σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θα έρθει εδώ, θα φάει ξύλο. Το θέμα θα αντέξει. Είναι και μικρός το θέμα. Είναι βραχής όμως. 1,82 είναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή οι άμυνες στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δυνατές και πολύ συχνά δεν τιμωρούνται κιόλας, εκεί είναι ένα θέμα να προσαρμοστεί λίγο στις συνθήκες του ελληνικού πρωταθλήματος. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει. Θα δούμε. Είναι, άρα περιμένουμε. Περιμένουμε να λυθεί το μπαν, να ανακοινωθεί ο Λόβετ. Μετά να πάμε στον Αμερικανό, τον ψηλό που λες. Εκεί έχουμε όνομα. Έχουμε όνομα. Έχουμε όμως αρκετές λίστες που έχουν πάρει ήδη στα χέρια τους οι άνθρωποι του Άρη. Είναι και αυτό σε προχωρημένο στάδιο από την άποψη της απόφασης, ότι έχει ληφθεί ήδη η απόφαση. Ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πισωγύρισμα ή κάποια δεύτερη σκέψη σε αυτό. Ναι. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει βασικά και στην λειτουργία, πιστεύω, της ομάδας, γιατί από όσο γνωρίζω, στον Άρη ψάχνουν έναν παίκτη που να παίζει και στις δύο θέσεις της front line, και στο 4 και στο 5, και να έχει και καλό σουτ. Αυτό ίσως βοηθήσει και τον Μιλόσεβιτς. Βασικά θα βοηθήσει σίγουρα στο να μην τρακάρουν οι ψηλοί του Άρη μεταξύ τους στη ρακέτα, όπως συμβαίνει πολλές φορές, γιατί και οι τρεις είναι βαρύς παίκτες και ποστάρουν πολύ. Ναι. Ένας παίκτης που θα απλώσει λίγο την αντίπαλη άμυνα με το καλό του σουτ, θα βοηθήσει και τον Μιλόσεβιτς να παίξει και αυτό στη θέση 5, το οποίο κατά εμέ του ταιριάζει πιο πολύ πλέον στα 34 του παρά τον αγωνίζεται τεσσάρι. Και από εκεί και πέρα φυσικά θα βοηθήσει και σε κομμάτια τα οποία λείπουν αυτή τη στιγμή από το ρόστερ του Άρη, τα οποία τα έχει για παράδειγμα ο Μόρις που είναι τραυματίας, την έκρηξη, το άλμα, το παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη, τα οποία είναι απαραίτητα. Ο Μποχωρίδης πότε γυρίζει? Ο Μποχωρίδης το θετικό σενάριο είναι όχι σε ένα μήνα, να παίξει στις αρχές με μέσα Δεκεμβρίου. Σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα. Δεν είναι ένα μήνα. Παραπάνω είναι. Είναι πάνω από 1,5. Είναι 1,5 μήνας τουλάχιστον. Γιατί του είπαμε ότι ο Μποχωρίδη έχει διακοπή για μια εβδομάδα, νομίζω. Μόνο έχει, για το κύπελλο. Για το κύπελλο είναι, ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Το θέμα του Μποχωρίδη είναι ότι έχει τραυματιστεί στο χέρι που σουτάρει, στον καρπό. Οπότε αυτό σίγουρα αποτελεί και ένα παραπάνω εμπόδιο, γιατί και ιατρικός να είναι εντάξει, πρέπει να σουτάρει καλά για να μπορέσει. Πες μας κάτι τελευταίο, παίρνει κι άλλο Έλληνα ο Άρης? Όχι.
Άλλος Έλληνας δεν υπάρχει να πάρει, μόνο ο Γιάνκοβιτς. Αλλά... Γιατί ένας φίλος μας αυτό έγραψε. Εντάξει. Μετά όμως το διόρθωσε και είπε ότι θα φύγουν από άλλες ομάδες και μπορεί να βρεθεί. Άρα δεν ποτέ. Πρέπει να σημειώσουμε κάτι εδώ, σε αυτό το κομμάτι, γιατί και εγώ έκανα μια σχετική έρευνα χθες. Από φέτος μέχρι πέρυσι επιτρεπόταν μόνο η αλλαγή ενός παίκτη, η προσθήκη ενός παίκτη που παίζει σε άλλη ομάδα, στον πρώτο γύρο. Από φέτος έχει αλλάξει ο κανονισμός. Μπράβο. Και μπορεί να γίνει και στο δεύτερο γύρο αλλαγή. Είναι πιθανό ο Άρης να ψάχνει έναν παίκτη που δεν θέλει κάποια άλλη ομάδα. Και μεταγραφή να... νομίζω, Αντώνη, μπορεί και να και Έλληνα και ξένο. Ναι, φυσικά, όχι ξένο, ξένο. Μόνο Έλληνα. Μόνο Έλληνας. Που να παίζει αυτή τη στιγμή σε ελληνική ομάδα. Ωραία. Φυσικά και μεταγραφή. Το Ζάρα θα πάρω. Αυτό είναι θέμα συμφωνίας των ομάδων. Είτε τον αποδεσμεύει η ομάδα, είτε δίνει ένα ποσό. Αυτός που ενδιαφέρεται και τον αποκτά. Τον Καβαδά. Να σας πω ένα σενάριο που παίζει. Ναι. Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θέλει τον Οκτάβιους Έλλης, το βασικό του Προμηθέα. Άκουτορα. Και ο Προμηθέας φέρεται να έχει βάλει στο τραπέζι πέρα από τον buyout των 200.000, γιατί ο Ολυμπιακός καίγεται για ψηλό. Και το δανεισμό του Σάσα Βεζένκο. Να το. Έλα πίσω και τα λοιπά. Οπότε γίνεται ο Προμηθέας. Και άλλον παίκτη νομίζω είπανε. Μάλλον όχι. Κάποιο Έλληνα παίκτη ο Προμηθέας, γιατί Έλληνα παίκτη θέλει να πάρει. Και του Κόνιαρη το όνομα είπε. Του Κόνιαρη και το Βεζέκοφ θέλει ο Προμηθέας. Ναι, ο Κόνιαρης είναι βασικό, όμως έχει ο Κεμζούρα, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, τον πιστεύει πολύ, οπότε... Φέρε το Σάσα πίσω, τέλος, θέμα. Όμως, τους ψηλούς και τριάρια στον Ολυμπιακό δεν έχει. Μπορείς να πάρεις λίγο το Βεζέκοφ, να τον κάνουμε ένα θέμα στο Λαμπαουτάρης τώρα. Κλείσε λίγο Βεζέκοφ. Πάρε λίγο Βεζέκοφ, θέλουμε. Στην καρδιά μου, Άρης και τέτοια. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε ότι είναι στην καρδιά του Άρης και είναι η πραγματικότητα, δεν είναι ψέματα. Πάρε και τον Κωνσταντινίδη, ερχόμαστε στο δεύτερο γύρο. Ο συμπολίτης. Ο συμπολίτης. Υπάρχει λοιπόν αυτή η προοπτική να πάρει ο Άρης έναν παίκτη από ομάδα που δεν, από ομάδα που αγωνίζεται τώρα, αλλά η ομάδα προφανώς ή δεν τον χρειάζεται ή έχει κάποιο άλλο θέμα και θέλει να τον αποδεσμεύσει. Όμως σύμφωνα με ένα γρήγορο ρεπορτάζ που έκανα στις ομάδες Α1, δεν βρήκα κάποιον παίκτη δηλαδή που να φεύγει. Να υπάρχει τέτοιο σενάριο, είχε ακουστεί παλιότερα. Α2 παίζει ο Ολυμπιακός. Για το Χάρη Γιαννόπουλο της ΑΕΚ. Το Χριστίδη να πάρει ο Άρης. Δεν θέλει σέντερ όμως ο Άρης. Δεν θέλει σέντερ. Τεσάρι θέλει. Περιφερειακό θέλει. Τριάρο τεσάρι θέλει. Όχι. Ασόδιο θέλει. Ασόδιο θέλει. Όπως, σαν τον Ποχωρίδη. Δύο άσο, ναι. Α. Ένα παίκτη σαν γκάρ. Γιατί δεν έχει γκάρ αυτή τη στιγμή. Ο Άρης και τον Τάλτο να αντικαταστήσει. Έχει εκτός τον Μόρις, έχει εκτός και τον Ποχωρίδη. Είναι λίγοι οι παίκτες του. Είναι λίγοι αριθμητικά. Ναι, κατάλαβα. Και αυτό πλήρωσε και στα δύο τελευταία. Ας βάλει το Σακελαρίου, ρε Αντώνη. Σταματάμε την κουβέντα μετά από αυτό. Πόσο να παίξει, 40. Ναι, εντάξει. Ναι. Το Σακελαρίου δεν το θέλει να τον πάρει καμιά άλλη ομάδα. Τώρα δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ωραία. Έγινε. Όχι, γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Όχι, γίνεται, Κώστα. Ας πάει στον Πανιόνιο. Γιατί να φύγει το παιδί, ρε. Μια χαρά είναι σε κλάδι. Αυτή τη στιγμή, όχι. Αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν θέλει. Έχει συγχωρηγό τον Πεθερό. Να αποδεσμεύσει οι Έλληνες. Να πάρει οι Έλληνες. Θα ήθελε μάλλον. Τώρα θα φανεί άμεσα. Συγγνώμη. Επειδή ακούω συχνά ότι λένε ότι είναι χορηγός ο Πεθερός. Γιατρός δεν είναι ο Πεθερός. Έλα ρε παιδιά τώρα αυτή. Τι είναι, εντάξει. Είναι ο. Ο κύριος Αλευρογιάννης είναι. Ο πρόεδρος του Πανιωνίου. Ναι, ναι. Είναι όντως είναι πεθερός. Ωραία, σταματάω. Είναι πεθερός του. Σταματάω γιατί η άγνοιά μου οδηγεί σε λαβράκια. Εσύ πεθερό έχεις και εγώ πεθερό είχα. Εμένα πουλάει ποτά ο πεθερός μου. Ναι, μια χαρά. Όχι. Στο καρτέλ του αλκοόλ. Έχω ξεφορτώσει τον πεθερό, ξέρεις. Τώρα φυσικά. Από τέτοιες φήμες και τα λοιπά, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά. Ναι, τώρα αυτά είναι. Έτσι. Να είχαμε έλεγαμε. Λοιπόν, Αντώνη, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλά, παιδιά. Και εσύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Άρη μπάσκετ είχαμε. Ο πεθερός του ήταν πρώτος των Πανιών, αυτός είναι με το μουσάκι. Ναι, ο Λευρογιάννης, ο γιατρός. Άρη την μπούρδεζαν, γιατρός είναι αυτός. Χρήσανθε. Μπούρδες. Αρκετά λεφτά έχει ο άνθρωπος, γερός να είναι. Αλλά αντίθετα, κλείνοντας να πούμε. Και ο Βαγγέλης είναι καλό παιδί, καλό πολύ παιδί. Καλό παιδί, ναι. Επιστήμον. Εμείς για μπασκετμπολίστα τον πήραμε. Και καλός παίκτης είναι. Λοιπόν. Ήταν ένα χρόνο έξω, πήγε στον Παναθηναϊκό, λάθος για μένα. Γιατί πήγε εκεί. Παναθηναϊκός, ρε φίλε. Εντάξει. Μάλιστα. Αλλαγή ώρα του Ηρακλής. Oh. Ερμής Μηχανιώνας. Νάτο. Το παιχνίδι στις. Στις 1 και 4. Στη Μηχανιώνα. Μία και τέταρτο. Καλά, ρε φίλε, ψάρια γυρίσαμε. Για να προλάβουν φίλοι του Ηρακλή. Τι να προλάβουν, εκεί μετά έχει ταβέρνες. Στο 4-0 του Ηρακλή φύγε. Αραπάκι. Στον Αραπάκι. Λοιπόν, εδώ που σιδώνας Μηχανιώνας, φίλε, δεν είναι μόνο. Ερμής Μηχανιώνας είναι. Ερμής Μηχανιώνας.
Ούτε κάπως εδώ. Συμπολίτης του. Στον Αραπάκη, στον Μπούτι. Στον Μπούτι. Λοιπόν. Με ήττα. Μαζί μας στην δεύτερη ώρα η πίτσα Mr. Gold. Εκεί τρώγαμε, ρε φίλε. Η μέρα Champions League σήμερα δεν έχει μόνο το Ολυμπιακό σε Bayern. Έχει και Ατλέτικο Leverkusen. Galatasaray Real. Ωραίο παιχνίδι. Τότε να με Ερυθρός Αστέρας. Γενικότερα υπάρχει κόσμος που βλέπει και το γυριστήρι και μια χαρά. Παίρνετε ένα τηλέφωνο στην πίτσα Mr. Gold 2-3-10-62-85-86. Σε πολύ λίγα λεπτά στην πόρτα σας και πέρα από πίτσες και φαγητά ημέρας, μουσακάς, παστίτσιο, σουφλέ, ρωτήστε το πιάτο ημέρας. Έτσι. Σκιές Μεσολογγίου 2. Τρία καταστήματα για ότο καλογερά, σέρβις ανοπίο βαφείου ανταλλακτικά, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Εσπερίνου 19 και στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, otokalogeras.gr και επίσης μαζί μας σε repairs τώρα, εκεί που θα πάει ο Κώστας για να φορτίσει επιτέλους το iPhone, μας έχει πρίξει από το πρωί. Χάλα στην μπαταρία του Samsung μπορείς επίσης να πας εκεί. Αν έχεις σπάσει οθόνη σου, Repair Store είναι η λύση για επισκευές και αξεσουάρ κινητών, tablet και laptop. Τρία καταστήματα, Βενιζέλου 11, Βασιλής Σόλγας 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη, repairstore.gr. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού αύριο στις 12. Αύριο στις 12. Στο Λίμπερο ακολουθεί ποιος. Αυτός. Ο Κωνσταντζάρος.